Ρε εσύ αυτή η Κριστίν Λαγκάρντ, ίδιο ο Καραπατής είναι, ρε. Το θυμάσαι τον Καραπατή? Δεν τον πρόλαβα. Εγώ, εντάξει. Ρε, ίδιο ο Καραπατής είναι. Τον έχω δει σε φωτογραφία. Ναι, ναι, έχετε στη Λαγκάρντ και τον Καραπατή, ίδιοι είναι. Λοιπόν. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε μεγάλε. Τάσος, φίλος μου. Οπαδός. Είσαι οπαδός. Της Everton. Γιουβέντους. Είσαι οπαδός της Γιουβέντους. Γιουβεντίνος. Και Everton, εντάξει. Και Everton, ναι. Και φίλος του Αθλητικού Μετρόπολης. Και ΠΑΟΚ. Είναι φίλος οπαδός της Γιουβέντους, φίλος της Everton. Και ΠΑΟΚ. Εντάξει. Άλλα μας καίνε σήμερα, εντάξει. Να το πούμε. Όχι, γιατί μας καίνε όλα. Όλα. Ε, βέβαια. Κάτι καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν θα μιλήσουμε για μπάλα. Θα κάνουμε εκτόσεις, ε. Δεν θα μιλήσουμε για μπάλα. Λοιπόν. Είσαι ο προποντής που είναι στην κάτω τούπα σε ένα μαγαζί. Δεν λέμε ποιο. Δεν χρειάζεται. Πες μου, σε παρακαλώ, τις τελευταίες τρεις μέρες, αν έχει παίξει άνθρωπος κίνο. Έχει παίξει, αλλά σίγουρα η αγοραστική δύναμη έχει πέσει πολύ. Ναι. Ο κόσμος δεν μπαίνει τόσο συχνά. Εντάξει, κοίταξε, το καλοκαίρι πέφτει πολύ. Γενικά. Ναι. Ο Ιούλιος είναι ο χειρότερος μήνας των Παρτοριών. Των Προποτζίδων. Ναι. Ναι, ναι, παραδοσιακά. Και φέτος δεν έχει και μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Είτε Euro είτε Mundial. Ναι. Για τον ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι. Σωστά. Οπότε είναι πεσμένα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Ένα παραπάνω με αυτά που συμβαίνουν από τη Δευτέρα στην ουσία και μετά. Ναι. Άσο από τον κυριακό Σαββατοκύριακο ήταν όλοι φευγάτη. Ναου, ναου. Ήταν. Ναι, ναι. Νιάου, νιάου. Τη Δευτέρα ήταν δύσκολα. Κάθε μέρα που περνάει, οι δρόμοι που βλέπω αδειάζουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή σήμερα το βράδυ που ερχόμουν επάνω, ακόμα και από τη Λαμπράκη, η οποία σφίζει από ζωή. Σήμερα η Λαμπράκη την ώρα που έρχομαι. Ήταν Σάββατο, θύμισε Σάββατο Ιουλίου. Ναι. Όλοι δηλαδή φευγάτη στα παραλίες, στα μπάνια. Αν έπιανε Όλγα σήμερα. Δε, όχι, δεν. Ναι, εγώ πήγα Κρίνη. Ναι. Κρίνη είναι δραματική κατάσταση. Για να πάω καιρό, βέβαια. Ερημιά, Ναι. Η Όλγα, ακόμα και πιο τρομακτική. Φαντάζομαι την Παρασκευή το βράδυ, αν αυτό που είδα σήμερα ήταν, ας πούμε. Που είναι και μεσοβδόματα, Που είναι και μεσοβδόματα, ναι. Και φυσικά τα ITM, μα ουρές. Τώρα έχει 30 άτομα στην εθνική, και μπορεί και να είναι και 40. Στην πάνω στο Λαμπράκι, στην μεγάλη, την εθνική. Στην Αλφα Μπανκ, στην Μπότσαρη ή Μαρτίου ήταν, δεν θυμάμαι. Μαρτίου. Η Μαρτίου έχει Αλφα Μπανκ. Μαρτίου. Γωνιακή. Μαρτίου. Γωνιακή είχε καμιά 30 μέτρα, όχι πολλά μέτρα. 30 μέτρα ήταν καμιά 100 άτομα. Είναι και γωνία, έκανε. Ναι. Σαλιγκάριρο να κάνει. Ναι, ναι. Ξέρεις τι λέω. Ότι θα φτάσουμε τις επόμενες μέρες σε πιάτσικο. Καλό είναι, εντάξει, να αποφύγουμε. Θα πρέπει να. Ψυχραιμία, καταρχάς. Όχι, θα πρέπει να προσέχουν όσοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, μην δεχτούν επίθεση. Εντάξει, ήδη στα ATM από ό,τι λένε. Όχι από ό,τι λένε. Υπάρχουν και περιπολίες και εποχούμενες και πεζές αστυνομικών. Έγινε και ένα κάποιο. Είχαμε και ένα κρούσμα, νομίζω, την Κυριακή το βράδυ. 1250 ευρώ από μια κυρία. Τι στα φάγανε. Είδανε, ξέρεις, περιμένανε εκεί στην ουρά, την είδανε. Προφανώς είχε βγάλει. Ναι. Ήταν πριν γίνει το. Ναι. Καταλαβες, ναι. Το capital control. Καλό είναι ένα πυρούνι, ένα μαχαίρι, ένα κουτάλι να έχεις όταν πας εκεί, ας πούμε στην τσέπη. Για άμυνα. Βέβαια. Είναι συμβουλή, κοστήρα από το όπλο. Δηλαδή, και καλό είναι να έχεις κόσμο μαζί σου, μην είσαι ποτέ μόνος. Σωστό. Δηλαδή να έχεις ακόμα ένα άτομο το οποίο να μπορέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να έστω και να φωνάξει. Στις τριτοκοσμικές χώρες αυτά συμβαίνουν. Και ως τριτοκοσμική χώρα πλέον η Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε κατά κάποιο τρόπο το ρεπορτάζ να έχει και τέτοια στοιχεία. Δυστυχώς από χθες θεωρείσαι τριτοκοσμική χώρα. Έφτασες αυτό που έκανε η Ζιμπάμπουε πριν από 15 χρόνια. Τι έκανε η Ζιμπάμπουε? Δεν πλήρωσε το δούνο του. Το 2000 νομίζω. Τι έπαθε? Τώρα δεν ξέρω. Η Ζιμπάμπουε τώρα που έχει παίξει και ο Γκρόμπελαρ στην εθνική της. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ μικρό, ήμουν, τον έχω προλάβει. Ναι. Πολύ ελάχιστα. Μπρου Κρόμπελαρ, εθνική Ροδεσία. Κατά. Στο ρατσιστικό στρατό τη Ροδεσία. Και είχε καταδικαστεί κιόλα για τα στημένα με του αγώνε. Ναι. Ναι, ναι. Εκεί του τιμωρούσαν. Στην Αγγλία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν έχει. Εδώ δεν έχει, όχι. Ναι. Για πε λοιπόν. Σ' ακούω. Τι να πω. Πώ λαμβάνει εσύ τα μηνύματα του Τζογαδόρου? Δεν υπάρχει Τζογαδόρος πλέον, δηλαδή. Όχι, όχι, εντάξει. Ναι. Κοίταξε. Κόπα Αμέρικα, κόπα πώς τα λένε. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Άμα δεν υπάρχει Euro ή Mundial το καλοκαίρι, όλα τα άλλα είναι βοντόκρεμες.
Ναι. Εντάξει. Αλλά ένα παραπάνω, ότι ο κόσμος είναι φιδωλός. Έρχεται μόνο εκεί στο μαγαζί, όπως βλέπεις και εσύ, για το χουλιαμά, να πει πώς βλέπει τα πράγματα για την Κυριακή. Φοβισμένος. Προβληματισμένος και μετά φοβισμένος. Είναι προβληματισμένος ο κόσμος. Δηλαδή. Εγώ και διακρίνω και. Και δεν ξέρει και τι θα κάνει την Κυριακή. Εγώ διακρίνω και καυγάδες οι οποίες γίνονται στα καφενεία μεταξύ του ναι και του όχι. Ναι, λες υποστηρίζουν και φανατικά το ναι, είναι οι τζίδες, και φανατικά υποστηρίζουν το όχι οι οχιτζίδες. Ναι, το χειρότερο που έχω αυτό ακούσει... δηλαδή η άποψή τους δεν έχει διαλλακτικότητα. Ναι, να πεις ότι έτσι. Κάτσε ρε φίλε να το συζητήσουμε. Εγώ βρέθηκα σε συζητήσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Πρέπει να έχει ένα σκηνικό συγγενικές... σήμερα απέναντι. Συγγενικές σχέσεις. Άκουγα φωνές. Ναι. Συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Αρκετά φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Οι οποίες χαλάνε ναι. λόγω του ναι και του όχι. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός μπαίνει σε ένα διχασμό. Ναι. Εσύ τα έχεις ζήσει, επειδή είσαι και πιο μεγάλος. Τα έχεις ζήσει δεκαετία του 80 με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν πολύ μικρός, οπότε. Ναι, ναι δεν τα χαζίσει. Τότε μάλλον ποιος θα πάρει τα λεφτά και ποιος θα διοριστεί. Λοιπόν, ναι. Ουφάλες διορίζεστε και τα λοιπά. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να αποκαλέσει είτε ψηφίσεις ναι είτε όχι αυτό που ακούω και από βουλευτές πλέον και από υπουργούς, το οποίο είναι κατάπτυστο για μένα, προδότης. Δηλαδή, ψηφίζεις ναι για τον, για αυτό που λέει όχι είσαι προδότης και το αντίστροφο. Ψηφίζεις όχι για αυτό που στηρίζει τον ναι είσαι προδότης. Αυτό εδώ είναι. Ό,τι χειρότερο έχω ακούσει και δεν είναι κανένας παραπάνω Έλληνας από σένα, από τον κύριο, από τον κύριο Χιλιτίδη, από μένα. Έτσι. Φορολογούμενοι πολίτες, με τα λάθη μας. Άρα υπάρχει φανατισμός του ναι και φανατισμός του όχι. Ναι. Δεν μου λες. Υπέρμετρος. Έχεις δει, έχεις ακούσει ποιοι λένε ναι και ποιοι λένε όχι. Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκονται, σε τι. Θέση εργασία έχει ο καθένα. Δεν μπορώ να ξέρω. Έχει κατανείμει το ναι και το όχι. Εγώ το κατανείμει. Ναι, εγώ θα σου πω. Θα σου ότι... πω εγώ τι έχω κατανείμει. Για πες λίγο για να. Πες εσύ για να σου πω κι εγώ. Όσοι φίλοι μου είναι κοπρίτες. με την καλή έννοια. Με την καλή την έννοια. Ναι. Δεν έχουν δουλειά. Ναι. Δεν έχουν καταθέσεις. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Όχι ναι. και πάμε να τους φάμε. Ναι, ναι, ναι. Όσους φίλους έχω. Που δουλεύουν. Έχουν μια δουλειά η οποία, ας πούμε, κάποιος δουλεύει για παράδειγμα σε μια πολυεθνική. Έτσι. Που σπουδάζει η κόρη του τώρα, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Ένα. Και θέλει να την σπουδάσει γιατί έχει μαζέψει και για τα δυο του τα παιδιά. Προνόησε, ας πούμε, για παράδειγμα, να μαζέψει τις σπουδές 4-5 ετών για το κάθε παιδί. Έτσι. Αν σπουδάσει στο εξωτερικό, mm-hmm. έχει διαχωρίσει έξοδα μετακίνησης, ενίκια, φώτα, τηλέφωνα. Διασκέδαση. Κόστος διαβίωσης γενικά. Κόστος διαβίωσης γενικά για το ένα παιδί. Ναι. Κόστος διαβίωσης γενικά για το άλλο παιδί. Mm-hmm. Το πρώτο παιδί λοιπόν, κορίτσι, μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Τυχαίνει να μπει σε μία άλλη σχολή. Σήμερα λοιπόν έχει ραντεβού με αυτό το παιδί ο φίλος μου να του εξηγήσει τι συμβαίνει. Αυτός ψηφίζει ναι. Μαλώνει με τον άλλον, ο οποίος στη γειτονιά δεν έχει σύνταξη στα 73 του, διότι δεν κόλλαγε ένσημα. Ναι. Ο οποίος είναι φανατικός με το όχι. Ο οποίος δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ο οποίος δεν έχει να χάσει και τίποτα. Έτσι. Είναι λογικό να βγει το όχι. Mm. Γιατί είναι λογικό να βγει το όχι. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες πλέον, mm-hmm. πριν χρεοκοπήσει η χώρα εντελώς, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτοί που έχουν να χάσουν έστω και λίγα, μπορεί να ψηφίσουν ναι. Ναι. Τους κατατάσσω λοιπόν. Τους κατατάσσω λοιπόν. Τη δύσκολη ερώτηση την κάνω μετά όμως. Τους κατατάσσω λοιπόν σε ναι και όχι. Στους μεν που λένε προτιμώ να γίνω Βουλγαρία αντί Ζιμπάμπουε. Και τους άλλους οι οποίοι λένε δεν έχω να χάσω τίποτα. Ελάτε κουφάλες να μου πάρετε αυτό που δεν έχω. Mm-hmm. Αυτό κατάλαβα εγώ. Η δύσκολη ερώτηση και ποια είναι. Ναι. Για πες μου τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι τους κόβεις. Και θα σου πω γιατί είναι δύσκολη. Είναι διχασμένη γιατί είναι κομμένα τα μισθολόγια τους, κομμένες οι μαγκές του παρελθόντος. Αλλά έχουν τη σιγουριά. Οι νεαροί δημόσιοι υπάλληλοι θα πούνε σίγουρα ναι. Αυτοί οι οποίοι παίρνανε 2.000 και παίρνουν 800 ευρώ είναι αφιταλαντευόμενοι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Mm-hmm. Οι δε συνταξιούχοι, ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω πως είναι στο ναι.
φοβούνται τις καταθέσεις. Σίγουρα έχουν κάποια λεφτά στην άκρη. Κούφια η ώρα για μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ναι, ναι. Και μια καλή στιγμή τέλος πάντων. Κατατάσσεται λοιπόν η Ελλάδα σε αυτούς που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ναι. Και που ψηφίζουν όχι. Ή στα μεγάλα φανατικά κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ που λένε όχι. Και στους άλλους οι οποίοι έχουν να χάσουν πολλά ή ελάχιστα και φοβούνται. Ναι. Δηλαδή διακρίνω φοβισμένους και στα τέτοια τους. Οχαδερφιστές. Ναι, φοβισμένος εναντίον οχαδερφιστών. Ναι. Σου λέω και μια μικρή κοινωνία της γειτονιάς μου. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ναι. Δεν ξέρω να κάνω λάθος. Πες μου εσύ τι κατάλαβες. Έχει μια δόση αλήθειας. Το λέω πόσο την κοινωνία εγώ σήμερα. Απλά εγώ. Και σήμερα πέρασα. Ναι. Αυτό εδώ ένα απίστευτο σκηνικό που έζησα σήμερα. Mm-hmm. Πέρασα από την Κρίνη, πέρασα από Καλαμαριά και Κρίνη κτλ. Είδα άδεια μαγαζιά, 2-3 άτομα. Φοβισμένος, ξέρω εγώ, σε μια γωνιά. Μαζεμένοι. Στο πιο ακριβό εστιατόριο και στο πιο καλό για μένα εστιατόριο της πόλης, ναι, που είναι ψαροταβέρνα, είχε 12 παρέες μέσα. Ναι. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή στη χώρα, ναι. Άρα λοιπόν εγώ είδα 12 παρέες στο πιο ακριβό εστιατόριο της πόλης, που είχε το καλύτερο για μένα. Για μένα είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Δεν ξέρω από γεύσεις κτλ. Μια χλειδί, μια ιστορία. Δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν ήταν τουρίστες, δεν ξέρω αν ήταν μεγαλογιατροί. Δεν ξέρω αν ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Είδες κόσμο. Πέρασα με τα μάξι. Με τον κόκκινο ήμουνα. Ναι. Πέρασα με τα μάξι. Δυο μας. Εγώ τον κόκκινο. Γεια δες, μου λέει. Ναι. Γεμάτο είναι αυτό, θα τρελαθώ. Θα ήθελε το κουφάλα τώρα να είσαι εκεί και να τρώσε. Οξυπακούεται. Ναι. Βλέπω και τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτά πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Οι διαφορές και. Δεν περίμενα να δω με κλειστές τις τράπεζες το καλύτερο μου εστιατόριο στην πόλη, ναι, να είναι γεμάτο. Εγώ περίμενα, ναι, να είναι άδειο, αλλά τελικά απεδείχθη ότι. Εγώ... Αν μου έλεγες, παιδί μου, πάμε σε αυτό το εστιατόριο. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις ότι θα έχει κόσμο. Θα έλεγα εγώ, αποκλείεται να έχει κόσμο. Ναι. Και ήταν φουλ. Και ήταν φουλ. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν το μόνο μαγαζί που μπορεί να ήταν φουλ σήμερα. Αυτό δεν ξέρω να λέει κάτι. Πώς το ερμηνεύει ο κόσμος, πώς το ερμηνεύει ο λαός, ναι, που ακούει την εκπομπή. Μας πει και ο κόσμος. Γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή λίγο περίεργη. Λίγο, ξέρω εγώ, διαφορετική. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τα γεγονότα με ένα άλλο μάτι. Πιο εναλλακτικά. Άλλο μάτι. Δεν μπορώ εγώ να μαλώσω με τον καλύτερο μου φίλο για το ναι και το όχι. Όχι. Και μου λέει. Τι έχω να χωρίσω. Μου λένε δύο φίλοι μου. Ναι. Ο ένας με βρίζει. Ναι. Σε μαλάκας, μου λέει έτσι ακριβώς. Λέω γιατί ρε φίλε, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Επηρεάζεις τον κόσμο και δεν θέλω να ψηφίσει, όχι. Λέω τι μου λες τώρα. Να. Και μετά από ένα τέταρτο έρχεται ο άλλος μου φίλος, ήταν να πάει ραντεβού με την κόρη του να του εξηγήσει τι γίνεται. Το ίδιο πινελίκι. Δεν μου έχει μιλήσει ποτέ, ποτέ άσχημα. Άσχημα, ποτέ. Ή και γουμάρκι, δεν μπορώ να τον φέρω βόλτα. Ναι. Και μου κάνει το δάχτυλο έτσι. Ναι. Ρε εσύ μου λέει, που πάντα μου λέγε, έλα ρε εκπομπές είναι αυτές που κάνεις, ξέρω εγώ. Άμα θες να ακούσει καμιά, αλλά καμιά, άκουσα αυτό. Δηλαδή με κράζει. Ναι, ναι. Στο φιλικό. Στο χαλαρό. Στο, ναι, χαλαρό κτλ. Ναι, ναι. Για πρώτη φορά μου είπε μετά από 15 χρόνια ότι έχει μεγάλη αξία η εκπομπή μου. Και ότι θα πρέπει να επηρεάσω τον κόσμο υπέρ του ναι. Του λέω σοβαρά, μιλάς. Ναι, ρε, μου λέει. Και με το είπε με αγάπη προς το πρόσωπό μου. Ναι, γιατί, ναι, με αγαπάει, είναι καλός μου φίλος. Ναι. Και εγώ τώρα τι να κάνω. Είμαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είμαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Σε δύο φίλους. Που μεγαλώσαμε μαζί από παιδιά, από το Λύκειο. Mm-hmm. Ο ένας πήρε αυτό το δρόμο, ο άλλος πήρε τον άλλο δρόμο. Όλοι έχουμε πάρει ένα δρόμο. Και ο άλλος, ο ένας ψηφίζει ναι, και ο άλλος ψηφίζει όχι. Ήρθαν με το δάχτυλο στο πρόσωπό μου σαν έναν όπλο. Και σου είπαν να κάνεις προπαγάνδα λένε, υπέρ κάτι. Είσαι η μεγαλύτερη ακροματικότητα στην πόλη, στη Βόρεια Ελλάδα, πώς μου είπα κτλ. Λέω έτσι λένε τα νούμερα. Ναι. Ο φίλος μου λέει. Λέω τι ο φίλος. Μπράβο. Εγώ δεν μπορώ να φέρω κατεύθυνση, λέω. Μπράβο. Και να πω ψήφισε ναι, ψήφισε όχι. Μου κάνεις τρομερή πάσα τώρα για αυτό. Δηλαδή έχω ευθύνη γιατί αύριο, αν πω εγώ ψηφίσετε ναι ή όχι. Ναι. Εγώ μπορεί να ψηφίσω όχι ή ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν αποφάσισα. Είναι ακόμα. Δικό σου δικαίωμα. Είναι δικό μου θέμα. Δεν ξέρω. Και είναι και ιδιωτικό. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα. Ναι. Και εγώ δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί να βγει ο Τσίπρας αύριο και να πει ψηφίστε ναι και εγώ ψηφίσω όχι. Γιατί είμαι, ξέρω εγώ, τρελό. Αντιδραστικό. Είμαι παράφρον. Πώς θα βγω αύριο να μιλήσω με το φίλο μου και να χαλάσω τη φιλία μου γιατί. Ναι. Ποτέ δεν κοίταξε τη γυναίκα μου και εγώ τη δική του. Ποτέ δεν μου πήρε λεφτά να μου τα φάει, ποτέ εγώ τα δικά του. Ναι, ναι, εντάξει. Για σοβαρά πράγματα. Που τον ορμήξανε και μπήκα μπροστά στη μέση. Και θα χαλάσω εγώ την καρδιά μου
τη φιλία μου με αυτόν τον φίλο μου, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον, που έχουμε πραγματική αντρική φιλία, για αυτή την ιστορία. Που σημαίνει ότι αν εγώ πόρα φανατιστώ και πάω με το ναι ή με το όχι, με έναν από τους δύο φίλους μου, πιθανόν μέχρι να πεθάνω, να μην ξαναμιλήσω. Ή να είμαι κατάπτυστος. Ειδικά με αυτό το φίλο σου που θα νευριάσει, θα χάσει. Σημαίνει, εμένα με τρομάζει αυτό για ποιο πράγμα. Είδα αυτό το φίλο μου με το ναι να διαπληκτίζεται με έναν πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία που λέει όχι. Και αυτοί οι δύο αγαπιούνται σαν πατέρας με γιο. Έχουν τέτοια σχέση. Και σήμερα σκοτώθηκαν. Και σήμερα σκοτώθηκαν. Σκοτώθηκαν. Και πιθανολογώ ότι μπορεί. Να χαλάσουν και σχέσεις. Να τις χαλάσουν τις σχέσεις τους. Για αυτό το κομμάτι. Ναι. Και λέω αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω. Καταρχάς δεν αξίζει τον κόπο. Πρώτον δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Δεύτερον, εάν στη δική μου τη γειτονιά που έχουμε τόσο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ μας, ναι, χαλάσουμε τη σχέση μας και πολλά μαλώσουμε και άσχημα για αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα από το σοβαρότερο θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι σοβαρότερο. Ναι. Φαντάζεσαι τι θα γίνει σε δύο μήνες όταν θα υπάρξουν τάσεις από τη μια την άλλη πλευρά και να μπουν στα γήπεδα οι νέοι από τη μια μεριά και οι όχι από την άλλη, και να ξεκινήσει ένας εμφύλιος όπως ξεκίνησε στη Ιουγκοσλαβία. Ναι, με αφορμή το ποδόσφαιρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το χόντρινα πολύ. Το χόντρινα πολύ, γιατί το έργο εγώ το βλέπω. Καταρχάς, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό. Πρώτον, την Κυριακή, ό,τι και να βγει. Το έργο το βλέπω. Ναι, την Κυριακή, ό,τι και να έχουμε ξύλο στα σχολεία μεταξύ των όχι και των ναι. Και εγώ. Γιατί τώρα δεν είναι να μαλώσουμε. Και εγώ το βλέπω ότι θα έχουμε σκηνικά σε αυτά τα κουλικά κέντρα. Να ξαπλώσω εγώ με τον βουλευτή για να βάλω το γιο μου στο αυτό. Στο να δημόσιο. Μου, ξέρω εγώ ένα φούσκο, ξέρω εγώ και τέτοια, ή να δώσω κάτι φράγκα στον βουλευτή. Δεν είναι τώρα ναι, μην, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση. Για την επιβίωση. Ναι. Δεν μιλάμε για το ότι να μπει καλέ το παιδί στο νοσέ. Ναι, ναι. Να ξεσφαλίσει το ρουσφέτι. Δεν, ναι, δεν είναι έτσι. Είναι. Και την Κυριακή δεν θα υπάρξουν, γιατί κάποιοι, να προλάβω εγώ, κάποιος έστω 50,1 θα είναι πάνω, έτσι, είτε το ναι είτε το όχι. Λοιπόν, το χειρότερο που έχει να γίνει είναι να βγουν αυτοί που και καλά θα κερδίσουν και να πανηγύρουν. Νικητές και ηττημένοι δεν υπάρχουν την Κυριακή. Είναι ηττημένοι όλοι. Ακριβώς. Ναι. Έρχονται δύσκολα μέτρα, είτε έρθει ναι, είτε έρθει όχι. Η ζωή θα είναι δύσκολη στην Ελλάδα. Θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό, ό,τι και να γίνει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εσύ αν ψηφίσει δηλαδή ναι ή όχι και βγει τον ίντερνετ, θα είσαι κερδισμένο, θα πει ότι κερδίσαμε. Τι κέρδισε. Αυτό το λένε, θα σου πω ότι. Αυτό το λένε οι ναι, οι οπαδοί του ναι, πιστεύουν. Θα σου πω πως το ζω εγώ το έργο. Ναι. Οι φίλοι μου που είναι του ναι. Ναι. Μου λένε για αυτού του ηλίθιου, έτσι του χαρακτηρίζουν. Ναι, καλό να. Του αμόρφωτου, του ανεγκέφωρου. Όχι, θα τα πω όπως τα λένε. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει, δεν τα λέω εγώ. Μεταφέρω ναι, την εικόνα. Εντάξει, ναι. Μεταφέρω την εικόνα. Ναι, ναι. Τους χαρακτηρίζουν έτσι, όπως είπες, ναι, ναι. Θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Πιστεύουν λοιπόν, άκου να δεις. Πιστεύουν οι οπαδοί του ναι ότι θα είναι χάος πολύ μεγάλο αν επικρατήσει το όχι. Και πιστεύουν ότι κουτσάει στραβά, θα βρούμε μια άκρη, ένα ψωμί. Έστω με δυσκολία. Ναι. 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 Οι άλλοι, χωρίς να είναι, τους θεωρώ φανατικότερους. Αν είναι πιο δυναμική, mm-hmm, γιατί σου λέει η δική του φιλοσοφία είναι εξής: χαμένος για χαμένος, τι έχω να χάσω περισσότερο. Δηλαδή, ρίχνω την τελευταία ζαριά, δηλαδή. Ναι, σου λέει ότι αυτό που κάνει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι ο παδί του Τσίπρα, εγώ σου μιλάω πέρα από κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Συζητήσει, λέω: εγώ είμαι νεοδημοκράτης, λέει και πιστεύω, ήμουν νεοδημοκράτης και πιστεύω στον Τσίπρα. Ναι. Ότι διαπραγματεύεται μέχρι την τελευταία στιγμή και ότι θα κερδίσει. Είναι δύο κόσμοι διαφορετικοί. Mm-hmm. Η μεν και η δεν. Και απορώ πως δεν έχουμε βγάλει συγγραφείς. Πρέπει να γίνουν έργα. Πρέπει να γίνουν θεατρικά. Πρέπει να γίνουν παραστάσεις. Αυτό το πράγμα να περάσει στις επόμενες γενιές. Τι έγινε. Ναι. Ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Σίγουρα. Ο ιστορικός θα το κρίνει του μέλλοντος. Ο ιστορικός θα το κρίνει εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Πώς λες, πριν από το μάτσο, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον προπονητή. Έτσι. Βέβαια, όταν εγώ κάνω μερικές εξυπνάδες. Λέω ότι με 3-5-2 όταν πάει αυτό εκεί και κρίσει εκεί το χώρο κτλ. Θα εκτεθεί λιγότερο. Θα εκτεθεί λιγότερο κτλ. Κάνεις μια. Πώς το λένε. Μια ταρζανιά να μελετήσεις
το σκηνικό όπως είναι. Εντάξει. Αυτά έχω εγώ να πω. Δεν ξέρω τώρα οι φίλοι πώς το εκλαμβάνουν. Δεν ξέρω οι φίλοι πώς το ζουν. Δεν ξέρω οι φίλοι πώς το βιώνουν. Και βλέπω ότι χαλάσανε σχέσεις, φιλίες, ακόμα και ανάμεσα σε ζευγάρια. Έχουν γίνει καυγάδες για αυτό το θέμα. Εγώ θα σου πω ότι έχουν μαλώσει μπαμπάς με γιο σε ένα ίδιο σπίτι. Ναι. Ναι. Τρομερά πράγματα. Και δεν νομίζω ότι στα κοινά συμφέροντα. Γιατί ο καθένας κοινάει από την πλευρά του. Λέει ο άλλος, εγώ φίλε είμαι τελειωμένος. Ναι. Όπως είπα να πει προηγουμένως, λέει αν γίνει ένας πόλεμος. Απ' τι έχω να χάσω. Το σπίτι μου, που είναι στο δάνειο που δεν το πληρώνω. Το αμάξι μου που δεν το έχω γιατί δεν το πληρώνω. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Τη δουλειά που δεν έχω, τη γυναίκα μου που με έδιωξε. Έχω το παιδί μου, το οποίο το παίρνω και φεύγω. Όμως. Το παίρνω και φεύγω. Και ο άλλος λέει ότι εγώ έχω πολλά πράγματα. Και ο άλλος λέει που λέει το όχι. Λέω εγώ φίλε, κοίταξε να δεις. Δούλευα σε μια δουλειά. Πήρα ένα σπίτι δάνειο. Δεν μπορώ να πληρώσω το σπίτι. Mm-hmm. Μου κάνανε από 1.300 ευρώ το μισθό 1.000 και από 1.900 και από 900 με διώξανε από τη δουλειά. Και μετά, μόλις με διώξανε από τη δουλειά, η γυναίκα μου, επειδή είναι και ωραία γκόμενα, με διώξε και έφερε έναν άλλο στο σπίτι. Ο οποίος θα πούμε δεν ταΐζει τα παιδιά, αλλά είναι μικρότερο σε ηλικία. Ο μικρότερος δεν μπορεί να πληρώνει τη μεγαλύτερη. Κάπως τέτοια γίνανε. Mm-hmm. Μετά πήγα στο σπίτι μου, με διώξανε. Ξέρω εγώ, ήρθε η ΔΕΗ. Αυτό δεν έχω τι να χάσω, ρε φίλε. Δεν έχω τι να χάσω. Δεν πάω να πει, όχι. Ο άλλος λέει, εγώ δουλεύω σε μια εταιρεία, το εξωτερικό, αυτό και τα λοιπά, τα παιδιά τα μάζεψα λεφτά. Και στο εσωτερικό να είναι η εταιρεία, δεν είναι. Δηλαδή, από τον ιδιώτη, άμα δεν πληρώνει. Παρεμπιπτόντως πλήρωσε μόνο ο σκλαβενίτης. Ρευστό. Ναι, έβγαλε ανακοίνωση. Είχε ρευστό. Αθηναίος είναι αυτός ή. Είναι η μεγαλύτερη λυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, σωστά. Σκλαβενίτης. Ναι. Κάτω από την Αθήνα, νομίζω συνεργάζεται είναι και στην Πελοπόννησο, έχει στην Κρήτη. Ο Γιάννης Χιλιτίδης λέει ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα προγραμματισμένο. Θα πρέπει να πάμε. Και μετά θα συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ, τις άλλες ομάδες και ποιος νοιάζεται. Ναι. Και να ανοίξουμε και τις γραμμές, να δούμε. Να μιλήσει ο κόσμος. Ο κόσμος πώς το λαμβάνει, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος είναι ο Κρητής. Εμείς είμαστε δύο μάτια, δύο αυτιά. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck 'cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the. Οι θεσμοί πάντως και οι ομάδες έχουν βγάλει τα ναι και τα όχι τους. Δηλαδή οι δημάρχοι που λένε στη γειτονιά μου λένε ναι γιατί παίρνουν κονδύλια. Ευρωπαϊκά, έτσι. Οι παπάδες λένε ναι, γιατί για μένα αυτό είναι, ναι, θα παίρνουν συσίτια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουν. Η ΓΕΣΕ λέει ναι. Ο Μπόμπολας λέει ναι. Και το Υπουργείο Οικονομικών λέει όχι, βάζει πανό. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι σοβαρό. Τα μεγάλα κανάλια λένε ναι. Η ΕΡΤ λέει όχι. Αυτό τώρα το θεωρείς σοβαρό. Εσύ είσαι δημόσιο πρόσωπο. Ποιος? Το εσύ πάω στη ΓΕΣΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο κανάλι που. Είναι ιδιωτικό και βγάζει γραμμή. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο κόσμος θα ακούσει και θα κρίνει. Δεν μπορεί εσύ να βγαίνεις και να κάνεις προπαγάνδα υπέρ του ναι, υπέρ του όχι. Είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι φορέας. Μπορεί τώρα ένας δήμαρχος να βγει να σου πει: εγώ θα ψηφίσω ναι ή όχι και θα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή είναι τραγικά πράγματα αυτά που ζουν. Δεν πρέπει να πει την άποψή του. Την άποψή του μπορεί να την πει ιδιωτικά. Είτε είναι ναι, είτε είναι όχι. Όχι δημόσια. Όχι δημόσια. Why, όχι. Δεν είναι σωστό, ρε Κώστα. Είναι προπαγάνδα αυτό το πράγμα. Είτε με το ναι, είτε με το όχι. Δηλαδή, το θεωρείς λογικό ένας δημόσιος φορέας να βγαίνει και να λέει τι είμαστε εμείς με το ναι. Εγώ δεν το θεωρώ λογικό, γιατί μπορεί να επηρεάσεις κόσμο που στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί να μην έχει καμία σχέση με σένα. Και ίδιες υποχρεώσεις και. Για μένα δεν πρέπει κανείς. Καλά, δεν μιλάω τώρα για τα κόμματα που έχουν πάρει γραμμή. Εντάξει, τα κόμματα αυτή στην ουσία είναι η δουλειά τους. Αλλά για μένα δεν μπορεί φορέας να βγαίνει και να λέει, ας πούμε, ο δικηγορικός της Θεσσαλονίκης ή Αθήνας που λέει είμαστε υπέρ με το ναι. Τι θα πει αυτό, λέω, οι δικηγόροι ψηφίζουν ναι. Λέω κτηνίατρος. Όχι. Λέω κτηνίατρος, έτσι είναι, λέει, ο συνδικαλισμός. Προπαγάνδα του μετρίου. Ναι. Και ένας άλλος φίλος που δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί ναι, μου στέλνει ένα μήνυμα κτλ. Λέει. Καλός είναι ο συνδικαλισμός. Η Ελλάδα χωρίζεται σε αυτούς που τα έχουν βγάλει στην Ελβετία και τους συμφέρει η δραχμή και το όχι
και σε αυτούς που τα έχουν μέσα και είναι λίγα και θέλουν να μην γίνουν Αλβανία του Χότζα και είναι το ναι. Εντάξει, άποψή του. Εκεί να πάρεις το μικρόφωνο και να το πεις. Πες το γρήγορα όμως, γιατί πάρουμε γραμμές. Ανοίξαμε γραμμές το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Είσαι ό,τι λέγεσαι. Εδώ δεν μοιάζει. Φώτης λέγομαι, αντιμνημονιακό λέγεται. Είσαι αντιμνημονιακός. Ναι. Λοιπόν, αν συμφέρει η δραχμή ή το ευρώ σε αυτούς που έχουν βγάλει τα λεφτά έξω. Λοιπόν, συμφέρει το ευρώ. Γιατί υποτιμούνται όλα, πέφτουν οι τιμές από τα σπίτια, από τα πάντα. Και με το ευρώ δεν υπάρχει έλεγχος στην διακίνηση των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών. Θα φέρουν τα λεφτά και θα θησαυρίσουν. Θα παίρνουν σπίτια για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά με 500 ευρώ. Με τη δραχμή αυτό δεν θα γίνεται. Λες. Υπάρχει έλεγχος των κεφαλαίων και θα κατευθύνει το κράτος με τη δραχμή όμως. Πώς θα πληρώσω συντάξεις, πώς θα πληρώσω δημοσίους, πώς θα χορευτώ τα στην τράπεζα, πώς θα γίνει. Όλο το πρόβλημα με τη δραχμή είναι η μετάβαση. Και χθες άκουσα από τον Γεωργιάδη, τον βουλευτή, που κολούσε τον Φίλη και του λέει το 11 έδιναν 50 δισεκατομμύρια Γερμανοί ευρώ, 50 δισεκατομμύρια ευρώ να φύγουμε, τώρα ούτε αυτά δεν θα πάρει. Δηλαδή δίνουν λεφτά να φύγουμε από το ευρώ. Έχεις να συμπληρώσει κάτι. Το μόνο που έχω να συμπληρώσω είναι ότι αν σαν λαός ήμασταν σωστοί και κάναμε το δικό μας μνημόνιο μέσα στη χώρα μας. Δηλαδή. Μεταρρυθμίσεις. Όχι μεγάλο δημόσιο τομέα, ο οποίος ήταν και αργόμισθη. Κάναμε μεταρρυθμίσεις. Ενισχύαμε τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις. Χωρίς να. Ξέρω ότι δεν έχω επιχείρηση και είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Το ξέρω, ναι. Λοιπόν. Και κάναμε το δικό μας μνημόνιο με λιτότητα σοβαρή, δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε τα λεφτά των ξένων, ούτε τίποτα. Θα ήμασταν ένα κράτος. Το λιγότερο που σου λέω εγώ, Βέλγιο, και θα ήμασταν άνετοι. Όχι, όχι. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές γιατί γίνεται χαμός. Φταίμε και εμείς δηλαδή. Όχι μόνο οι ξένοι. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί λέει ένα μήνυμα εδώ. Πάμε στις γραμμές. Δεν μπορεί να φταίνει μόνο οι ξένοι και μια πλευρά. Για το 22 έφταιγαν οι Γάλλοι. Για τον εμφύλιο οι Άγγλοι. Για την εισβολή στην Κύπρο οι Αμερικάνοι. Τώρα μας φταίνουν οι Ευρωπαίοι. Τσίπρα, αρχιψευταρά. Δεν θα περάσει η προπαγάνδα σου. Οι Τούρκοι βάζουν στοίχημα χοροπηδά από τη χαρά του και περιμένουν το λάθος. Ναι, λοιπόν, λέει ο 263. Ράπτο δημοψήφισμα δεν θα γίνει την Παρασκευή μετά τις 12 το ΣΟΥΕ. Θα το ακυρώσει. Το ΣΤΕ θέλω να πει. Ρε ραπ, μεταμόσχευσε κεφάλαιο έκανες για να γίνεις 20 χρονών και πάλι. Δεν το κατάλαβα, γιατί το λέω αυτό. Δεν το κατάλαβα. Μάλλον μίλησες πιο νεανικά. Ρε σι ραπ, άσε την πολιτική στην άκρη, όλη μέρα την τρώμε στη μάπα και είναι απάλευτο μαρτύριο. Μίλα για μπαλίτσα και ασύνκη για γενική ποδόσφαιρο γάμα εθνικής. Γιάννης από κιτρινό μαύρο κολυδρό. Ρε ράπ, έτσι όπως είναι η κατάσταση, μάλλον θα δημιουργηθεί και στην Ελλάδα ομάδα κλουξ κλουξ κλαν, όπως λέει ο Κόκκινος. Σάββα Σεκιουριτάς, πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον κόσμο όμως, γιατί περιμένει. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο παιδί εκεί δίπλα. Καλημέρα. Ήθελα να πω έτσι τα πράγματα λίγο από την αρχή, να τα πάρουμε, να πούμε λίγο πώς έχουν. Γιατί εντάξει, τα λέτε καλά, ρε παιδί μου, κατά γενική ομολογία, αλλά. Κάπου δεν υπάρχει πραγματικότητα. Δηλαδή λέει το παιδί ότι και το όχι και το ναι όποιος ψηφίσει δεν είναι προδοσία. Σωστά. Έτσι δεν είπε πριν λίγο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστό κάποιος ναι, που ψηφίζει αυτό, ναι. Το ένα, ο άλλος το λέει προδότη. Δηλαδή ωραία, το είναι ασόβαρο για μένα. Θέλω αυτό. Κάτι, μια ερώτηση, να σε κάνω μια ναι, ερώτηση. Ναι, ναι. Ναι. Όταν εγώ είμαι 26 χρονών, ωραία. Και εγώ 32 είμαι, κοντά είμαστε. Πάμε. Ναι, κοντά είμαστε. Η ηλικία, ναι. Η γενιά μας, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Και οι 50άριδες και πάνω, ας πούμε, οι 55άριδες και πάνω. Παράδειγμα, κάναν όλα αυτά τα χρόνια νουδού Πασόκ, κάναν τα γλέντια τους, και εξιντάριδες, ναι, και παραπάνω. Ναι, παραπάνω Κώστα. Ναι. Κάναν τα γούστα τους τα πάντα, έτσι. Σωστό. Εγώ ρε φίλε γουστάρω να τα χάσω όλα, γιατί εμείς δεν είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε, έχουμε αλλά δεν θέλω, ναι. Προτιμώ να τα χάσω όλα, να κάνω μια επιλογή εγώ, ωραία, και η γενιά μου, και να αλλάξει κάτι, και αν δεν βγει, θα πω εντάξει, εγώ την πάτησα. Εγώ δεν σε κατηγορώ, δεν είπα το αντίθετο. Το να ψηφίσω. Μα κάτσε αυτοί που με καταστρέψαν και καταστρέψαν μαζί με τους γονείς, τους δικούς μου, γιατί και ο γονιός μου πίστευε στο Πασόκ και η μάνα μου στη Νέα Δημοκρατία, ωραία. Ναι. Βγάλανε αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια. Και είδες 5 χρόνια τώρα τι γίνεται. Το να ψηφίσεις ναι. Και δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν, έτσι. Ο καθένας ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ μπορεί να μην πάω κιόλας γιατί έχω ξενερώσει με όλα. Απλά θέλω να πω, δεν μπορεί να λέμε ότι είναι όλα ίσα και όμοια. Δηλαδή ο άλλος είναι 5 μήνες και το βάζω στην ίδια κατηγορία με τον άλλο που κλέβει 30 χρόνια. Γιατί αυτά για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, 30 χρόνια γίνεται κάτι λάθος. Δεν έγινε τώρα 5 μήνες. Κοίταξε, χωρίς χαρακτηρισμό. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος 5 μήνες μπορεί να τα κάνει όλα στραβά, να έχει την ίδια ευθύνη με κάποιον που 30 χρόνια τα κάνει συνέχεια στραβά. Που εγώ δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους πιστεύω ούτε αυτούς. Ωραία. Ναι, εγώ μαζί σου είμαι. Δεν διαφωνούμε στην ουσία. Έχει δηλαδή πραγματικότητα διαφορά από αυτό που λέω. Δεν μ' αρέσει κάποιος που, όπως λέει και ο Κώστας, δεν μ' αρέσει
αυτό που λέει ο Κώστας, να λέει ο ένας τον άλλον αυτό που σου είπε, δηλαδή να μαλώνουν για αυτά τα θέματα και να λέει ο ένας τον άλλον προδότη, γιατί και εγώ μπορώ να σου πω τώρα ότι όσο κοντά είμαι στο ναι και στο όχι, δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ναι, πρέπει εντάξει, να... αυτό που λες εννοείται ότι δεν πρέπει να μειώνουμε τον άλλο και να λέμε τους χαρακτηρισμούς, αλλά μέσα μας δεν ξέρουμε κάτι ότι είναι παραπάνω. Αυτό στο το κάτι... μέσα σου θα το εκφράσει στην κάλπη, αυτό λέμε. Ναι, και να, πάμε, και να πάει όλος ο κόσμος, έτσι. Εννοείται να πάμε. Εννοείται. Εγώ, ξέρεις τι, είμαι απογοητευμένος γιατί βλέπω, ας πούμε, πράγματα εντάξει, τα οποία δεν ξέρω, μας κοροϊδεύουν όλοι μαζί, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι και γι' αυτό σου είπα μπορεί και να μην πάω. Αν πήγαινα ή αν πάω τέλος πάντων, θα πάω να ψηφίσω. Εγώ πιστεύω ότι και οι μεν και οι δε μας έχουν πει πολλά ψέματα. Και οι μέσα και οι έξω. Σίγουρα. Λοιπόν, θα μιλήσουν όλοι. Σίγουρα. Ραπτός Καλαβρίτης αγόρασε και τον Βερόπουλο, ο οποίος Βερόπουλος ενημέρωσε τους υπαλλήλους του ότι την Παρασκευή θα πληρωθούν μετρητά. Ο άλλος λέει: Ραπτός, τόσο καιρό γκρινιάζαμε για τα μνημόνια, θα βγει το ναι και θα είμαστε κατάπτυστοι. Όπως κάναμε τόσα χρόνια από Κιανό, Λευκιάνο, Πόλη, Μπουλούτ, που λένε. Δεν ξέρω ποιο παλικάρι είναι δίπλα σου, αλλά καλά τα λέει. Κανείς δημόσιες φορές δεν πρέπει να παίρνει θέση. Ναι. Εντάξει, ναι. Επόμενος κύριος. Να είναι καλά, φίλος. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλημέρα. Χαίρετε. Οι τράπεζες είναι κλειστές. Με ποιανού ευθύνη, με της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή με του ΣΥΡΙΖΑ? Με του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπούμε στο ψητό μετά. Έχει ενημέρωση γι' αυτό. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε, νομίζω. Η κυβέρνηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Ενδεχομένως να το επέβαλε. Είναι αμφίπλευρο αυτό για μένα. Ενδεχομένως να το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί υπήρχαν μεγάλες αναλήψεις. Προχωράμε εδώ τώρα στο εξής. Μια λαϊκή κυβέρνηση, θεωρητικά, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έστω και με την βία, μέσα εισαγωγικά βία, μπροστά με την αστυνομία ή το στρατό, για να υπάρχει ασφάλεια στους πολίτες και να μην υπάρχει συνωτισμός και αυτά, δεν τις ανοίγει ώστε οι επιχειρηματίες και όσοι έχουν μαγαζιά να καταθέσουν το ΦΠΑ που έπρεπε να καταθέσουν 30 του μηνός, να καταθέσουν τα ένσημα που είναι 600 εκατομμύρια ευρώ, το ΦΠΑ παρεπιπτόντως είναι κοντά στο 1 δις, να καταθέσουν τα ένσημα που είναι κάθε μήνα 600 εκατομμύρια ευρώ, να κάνουν και τις καταθέσεις τους αναγκαστικά που έχουν συσσωρεύσει κάποια χρήματα αυτό το τετραήμερο που είναι κλειστές οι τράπεζες το τριήμερο και τα κρατάνε σπίτια τους ή τα κρατάνε σε χρηματοκιβώτια με φόβο τις ληστείες και όλα αυτά και να πληρωθούν οι συνταξιούχοι. Ξέρεις τι φοβούνται? Ότι την ημέρα που θα ανοίξεις, εγώ το ακούσα από... Χωρίς να υπάρχει περίπτωση ανάληψης, πρόσεξε τι σου λέω. Να μην μπορείς να κάνεις ανάληψη χρημάτων. Αυτό φοβούνται, ότι θα τις στερέψουν. Όχι, άκουσε με. Να κάνεις κατάθεση. Ποιος θέλει να καταθέσει, κύριε? Ποιος έχει χρήματα που θέλει να τα καταθέσει για να μην τα έχει σπίτι του? Τα ένσημα ελάτε να πληρώσετε. Ελάτε να πληρώσετε και το ΦΠΑ που χρωστάτε. Ποιος θα πληρώνει ένσημα, ρε φίλε, τρελώσεις? Να είναι δηλαδή μονόπλευρο, μόνο κατάθεση δηλαδή. Ποιος θα πληρώνει ένσημα? Άκουσε με, χιλιάδες επιχειρήσεις χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα. Εγώ που σου μιλάω, για να λειτουργήσω κάθε μήνα χρειάζομαι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αν δεν πληρώσω ένσημα και ΦΠΑ, δεν μπορώ να πάρω ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται είτε με το δημόσιο, έχουν συναλλαγές με το δημόσιο, είτε με δημόσια έργα, χρειάζονται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Άρα το κράτος αναγκαστικά σε αυτή την κρίση εισπράττει κάθε μήνα 600 εκατομμύρια από ένσημα και γύρω στο 1 δις κάθε τρίμηνο, μπορεί και παραπάνω, από ΦΠΑ. Σύν οι καταθέσεις που κανένα δεν θέλει να τα έχει τα λεφτά στο σπίτι του, για μεγάλα ποσά μιλάμε, όπως σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, φαρμακεία, που κάνουν κάποιο τζίρο σε σχέση με την κρίση. Είναι επικίνδυνα τα σπίτια, βέβαια. Πουλάνε ήδη πρώτης ανάγκης, θα μπορούσε να κινηθεί το πράγμα. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, μην κάνοντας αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι είναι συμμέτοχος στο κόλπο. Και το παιχνίδι είναι στημένο. Δεν ενδιαφέρεται για τις ουρές και για τον συνταξιούχος και για το λαό. Είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, να μπούμε στο δημοψήφισμα. Εδώ μιλάμε για πιθανότατα για μια στημένη ιστορία, που ό,τι και να ψηφίσεις ουσιαστικά είναι ναι. Δηλαδή, μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ το όχι, 29 δις με την τελευταία πρόβλεψη, που εγώ ρωτάω όλους τους καλοπροαίρετους κυρίους που μας ακούνε, 29.000 ευρώ αν πάρεις από την τράπεζα για 3 χρόνια που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για 2 χρόνια, πώς θα τα πληρώσεις σε 3 χρόνια? Θα πληρώσεις 40. Τουλάχιστον. Άρα τα 29 δις θα γίνουν 40. Και γελάνε οι Ευρωπαίοι με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το κογλίφι φυσικά, και το λένε εσύ τι θα δώσεις για τα 29 δις που μας ζητάς? Τίποτα. Από την άλλη το ναι σημαίνει ναι σε όλα, ότι κορώνει ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια που έβλεπε τους βουλευτές
στα βιντεάκια που λέγανε ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι σε όλα. Στην ουσία δηλαδή, είναι άκυρο το δημοψήφισμα. Υπάρχει ένα θυμμένο δημοψήφισμα που μπαίνει μόνο το ένα ερώτημα των δανειστών. Μπαίνει μόνο το ερώτημα των δανειστών αν είναι καλή ή κακή η συμφωνία και δεν μπαίνει ταυτόχρονα το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να το ψηφίσει και ο κόσμος αν το αποδέχεται ή όχι. Γιατί πριν από μια εβδομάδα οι βουλευτές οι ίδιοι του ΣΥΡΙΖΑ βγαίναν και καταρρύπταν το μνημόνιο του Ονοχτώδης. Δεν θα περνούσε από αυτούς στη Βουλή. Το 29 πώς θα περάσει. Τους μαντρώσαν όλους. Έχουμε γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Άρης. Μαλώνουμε μεταξύ μας. Και αυτοί τρίβουν τα χεράκια τους. Και θα έρθουν να σου πούν τη Δευτέρα το πρωί, κύριε, ψήφισες μνημόνιο, θα το εφαρμόσουμε με τη θέλησή σου. Και δεν θα μπορεί να πει τίποτα ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό, εν κατακλείδη, την Κυριακή ο κόσμος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να ακυρώσει το δημοψήφισμα. Είτε με άκυρο, είτε με αποχή. Ναι. Ώστε να μην καταφέρουν τίποτα. Και να τρέχουν να προβληματίζονται για τον κόσμο ότι κάποιο βήμα έκανε, όχι ότι θα κάνει το υπερβήμα. Όσο ο κόσμος δεν βγαίνει στον δρόμο, δεν γίνεται κανένα υπερβήμα. Με εκλογές, κανένας λαός δεν πήγε μπροστά. Αν μου πείτε ένα ιστορικό παραδείγμα που άλλαξε κοινωνία με εκλογές, δεν υπάρχει στον κόσμο. Όλα είναι μίμετρα. Όπως είχε πει κάποιος μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος, τις εκλογές τις χρησιμοποιούν όσο τους χρειάζονται. Μετά φέρουν δικτατορίες και χούντες. Παιδιά, την Κυριακή, σκεφτείτε και μην πέσετε στη λούπα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μας θέλουν διαιρεμένους και χωρισμένους και αυτοί για τα συμφέροντά τους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά. Διαιρεμένος και χωρισμένος το ζήσαμε τις πρώτες 2-3 μέρες. Καλημέρα στον επόμενο και το ζούμε ακόμα. Και θα το ζούμε εντονότερα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Λοιπόν, έχω κάποιες απορίες και ακούω κάποια πράγματα. Η πρώτη μου απορία είναι, πρώτα να πω την άποψή μου και μετά θα πω την απορία μου για να κλείσω και να απαντήσω κιόλα. Λοιπόν, όπως βλέπω τα πράγματα, λοιπόν, είτε τον είτε το όχι, έχει πολύ δύσκολες συνέπειες για τον κόσμο. Έτσι. Απλά στη μία περίπτωση έχεις ξαφνικό θάνατο, στην άλλη έχεις αργό θάνατο. Δηλαδή, ή περπατάς στον δρόμο και σε χτυπάει ένα αυτοκίνητο, ή χτύπα ξύλο, έχει την κακή αρρώστια και πεθαίνει στην τελευταία. Ο αργός θάνατος ποιος είναι και γιατί? Ο αργός θάνατος είναι το μνημόνιο. Ναι, ο ξαφνικός? Το όχι. Γιατί? Γιατί δεν θα κάνουν τόσες επιπτώσεις, δεν θα σε αφήσουν οι Ευρωπαίοι επειδή θα έχεις σηκώσει ανάστημα να μπορείς να ορθοποδήσεις. Πάντως στη δραχμή δεν πάμε με το όχι, να ξέρετε. Δεν πάμε κατευθείαν στη δραχμή. Αυτό το, δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν μπορεί να πάμε κατευθείαν στη δραχμή. Δεν υπάρχει περίπτωση μία στο τρισεκατομμύριο. Όχι μόνο για το νομικό. Θέλει 7 μήνες περίπου να αλλάξει το νόμισμα. Εσείς υπέρ του όχι. Όχι, εγώ είμαι υπέρ της αποχής. Είσαι υπέρ της αποχής. Ναι, ναι. Τι πιστεύεις ότι θα κερδίσουμε με την αποχή? Αυτό που είπα προηγούμενος δηλαδή. Αν δεν πάει κανένας, τι θα γίνει? Βασικά δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Και, στις δύο, και στο ναι και στο όχι, ναι. Είναι μνημόνια. Το ένα πιο βαρύ, το όχι πιο light. Σε βάθος χρόνου όμως θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Συνεχίζεις. Να τελειώσω κάτι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, εγώ σαν άνθρωπος, σύμφωνα με την εργασία μου κλπ, με τα μνημόνια κουτσά στραβά δεν με έχει κάνει τόσο πολύ, δεν μου έχει κάνει τόσο κακό. Όμως, δεν θέλω να σκεφτώ μόνο το δικό μου το καλό. Εγώ πιστεύω να ψηφίσω όχι. Λοιπόν, ο λόγος. Δεν είσαι σίγουρος πάντως. Ακόμα είσαι δηλαδή. Είναι. Να σου πω κάτι. Το Σαββάτο, μέχρι το Σαββάτο θα ακούσω όλα τα πάντα. Ναι. Και μετά θα πω. Απλά δεν μπορώ εγώ οι Ευρωπαίοι να με αναγκάζουν, να με ξαναγκάζουν συνέχεια να κάνω πράγματα. Δηλαδή αυτό με τα μνημόνια. Κάθε 5 και 6 μήνες είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και σου τη βιδώνει που σου λένε γιατί να ψηφίσεις. Εντάξει, λογικό. Όχι, κάθε 5 και 6 μήνες έχουμε το ίδιο πράγμα. Συνέχεια το ίδιο πράγμα. Και οι δύο περιπτώσεις είναι, θα περάσουμε δύσκολα. Στη μία θα έχουμε, sorry, νταβάντζι, στην άλλη θα είμαστε μόνοι μας. Το χειρότερο για τον Έλληνα είναι ότι δεν είναι ενωμένος. Αν τώρα, να σας πω κάτι, αν τώρα πηγαίναν όλοι μαζί, οι πολιτικοί, και λέγανε ότι αυτά τα μέτρα ο ελληνικός λαός είναι δυσβάσταχτα, δεν είναι βιώσιμο. Μπορεί να έχεις καλύτερη επιλογή. Μπορεί να κερδίζαμε κάποια κομμάτια. Ναι. Κάποια λίγα, ναι. Το ξέραμε, ναι, το ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι βιώσιμη λύση. Απλά τι γίνεται, παίρνουμε τώρα να περάσουμε και δεν μαγιάζει μετά. Αλλά αυτό κάποια στιγμή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σωστό είναι. Τα παιδιά του Ραπτόπουλου και του κάθε Ραπτόπουλου, ας πούμε, μετά από 20 χρόνια, θα αντιμετωπίζουν, γιατί με τους τοκισμούς και τα λοιπά, όλα μεγαλώνουν. Δεν υπάρχει. Σωστά λέει ο Πρωθυπουργός,
σε αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει βιώσιμη λύση. Δεν ξέρω πώς διαπραγματεύεται, αλλά η λύση θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Δηλαδή να πούνε... Ναι, το χρέος να είναι βιώσιμο, ναι. Ένα χρόνο χάριτος να ορθοποδήσετε, να έχετε ανάπτυξη και θα σας τα δώσουμε. Αν δεν αναπτυχθούμε και δεν έχουμε χρήμα, πώς θα τα δώσουμε. Δηλαδή, με έλλειμμα συνέχεια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν μεγαλώνει το δάνειο και δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε και συνέχεια μεγαλώνει, αυτοί θα συζητήσουν άλλα πράγματα. Κυριαρχία, όλα. Δεν γίνεται. Δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα. Όλα η κυριαρχία κινδυνεύει με το όχι. Πηγαίναν όλοι μαζί. Και να πηγαίναμε 100% εγώ. Η εθνική κυριαρχία κινδυνεύει με το όχι. Νομίζω. Με το ευρώ κινδυνεύει. Ποια είναι η άποψή σας? Λοιπόν, εγώ πιστεύω. Εγώ στην είπα την άποψή μου. Για μένα δεν υπάρχει. Για να κλείσω, για να πείτε και καλό νόμισμα, υπάρχουν κακοί και καλοί πολιτικοί και πολιτικές. Για μένα. Το θέμα όμως είναι όλοι είναι για την καρέκλα. Γιατί αν καθόταν όλοι μαζί και λέγανε δεν με νοιάζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν με νοιάζει ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ, δεν με νοιάζει ΠΑΣΟΚ, το θέμα είναι να καταφέρουμε αυτός που παίρνει 500 τουλάχιστον να παίρνει αυτά που παίρνει. Να πάρει 550. Να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Ναι. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Να σε καλά. Όπως και τώρα θα έπρεπε να είναι όλο 100%. Και αφού να ρωτήσουμε μια τελευταία ερώτηση, ρε παιδιά, να μου απαντήσετε, γιατί ακούω από το κινητό τώρα και δεν ακούω τώρα γι' αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, αφού είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα, έτσι. Ακούτε? Ναι. Ναι, ναι. Συνέχισε. Ναι. Δεν ακούς. Δεν μας ακούει. Τι έπαθες? Ναι, με ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Ακούω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αφού είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα για όλους τους πολιτικούς και τα λοιπά, γιατί ο κύριος Σαμαράς τώρα θα ξαναζητήσει την ψήφο του κόσμου και θέλει σε μια τόσο δύσκολη περίοδο να ηγηθεί και να πάει όλα αυτά το ανάθεμα, ας πούμε? Μπορείτε να μου πείτε? Γιατί έχει συνδεθεί με το όραμα το ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Θέλει να είναι στο πάνθεο. Φώναζε λίγο, σαν τον Παρθαμένο μου. Φώναζε. Ορίστε, δεν άκουσα. Λέω, πες ότι εσείς ο Σαμαράς, κάθε Σαμαράς. Από τη στιγμή που όποιος είναι αντί πρωθυπουργός ώρα, όπως και ο Σύπρας, είτε υπέγραφε, είτε υπέγραφε, όλος όποιος και να είναι. Έχουνε μανία με την καρέκλα, ρε φίλε. Και κάτι παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει από πίσω άλλα πράγματα υπάρχουν. Μπορεί, αλλά έχουν και τη μανία με την καρέκλα. Θέλουν να είναι πρωθυπουργοί της χώρας. Υπάρχουν οράματα για αυτούς, φίλε μου. Υπάρχουν οράματα για όλους αυτούς που κυβερνούσαν τόσα χρόνια και είναι ψώνια. Απλά αυτοί επειδή τώρα. Να δω πότε θα πληρώσουν. Δεν πίστευε κανείς ότι θα βγαίνανε ποτέ. Δεν τους είχαν πάρει τα σοβαρά και επειδή για αυτούς δεν υπάρχουν οράματα. Λοιπόν, είναι πιο αντιδραστική και τα λοιπά. Οι άλλοι που έχουν ράματα για τη γούνα είναι για σέρ. Πάμε, γιατί... επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Ναι. Πάω κάρα και να μην καταλάβω. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Ναι. Ωραία. Καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ, ρε παιδιά, θέλω να πω το εξής. Πέρα από πολιτικές απόψεις του καθενός και που ανήκει ο καθένας, αν ακόμα υπάρχουν αυτά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Ακούγεσαι. Καθαρά. Αν ακόμα αυτά υπάρχουν, εγώ έχω να πω μια κουβέντα. Είμαι πατέρας τριών παιδιών, είμαι εργαζόμενος. Ο Κώστας με ξέρει, ο Γιάννης με ξέρει, χρόνια στο Μετρόπολης μιλάμε. Νύχτες, ιστορίες, κακό, σεκιουριτάδες είμαστε. Πολλά τραβήξαμε με αυτό το μνημόνιο. Έτσι, πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Ας το σκεφτούμε, ρε παιδιά, σοβαρά. Δηλαδή, δεν έχουμε τύχει με αυτή την ιστορία. Έχουν κοπεί τα λεφτά του κόσμου πάνω από 50%, κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός. Έχει πέσει το βιωτικό επίπεδο του έβηθα κατά πολύ. Έχουμε πάει 50 χρόνια πίσω. Έχουμε αποτελέσματα πολέμου χώρας που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Εμείς τα έχουμε σε περίοδο ειρήνης. Ένα άρθρο του Economist μας είχε συγκρίνει με τη Συρία μετά δύο χρόνια πολέμου. Συγγνώμη λίγο, κύριε μου, με συγχωρείτε. Και παρόλα αυτά δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και ακούμε κάθε μέρα δικαιολογίες. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο Τσίπρας και τι είναι και δεν τον έχω ψηφίσει. Οι περισσότεροι ξέρουν τι ψήφιζα μέχρι πρότινος. Εγώ δεν κρύβομαι, Πασόκ ψήφιζα όλα τα χρόνια και τις τελευταίες δύο τετραετίες και έπειτα δεν θα τους δω. Και το κλείνω εδώ πέρα, το περικομματικό. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι θα πούνε ότι αυτός είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μ' αρέσει που αυτή τη φορά αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρω αν κάνει λάθος ή αν δεν κάνει λάθος, αν κάνει σωστά. Θα το δούμε, θα το κρίνει η ιστορία αργότερα. Αλλά τουλάχιστον προσπαθεί. Δεν είναι κακό να ψηφίσει ο κόσμος τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Το δημοψήφισμα θεωρώ ότι είναι δημοκρατικό.
ας αποφανθεί κάποτε αυτός ο λαός τι θέλει. Αυτός ο λαός θέλει τρία πακέτα τελόρ να πάει στα μπουζούκια. Έτσι. Και να πάει να φάει να πούμε καλά. Κώστα μου, κάποιες φορές, κάποιες φορές, Κώστα μου, είσαι υπερβολικός. Μ' αρέσει, αγαπάω, εντάξει, και το μεσημέρι καλά τα είπες, αλλά αυτά νίκαν σε άλλες εποχές, Κώστα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν μπορείς λοιπόν, να συγκρίνεις στο σημείο. Έρχονται δύο πακέτα τελόρ αύριο, χοντρά-χοντρά, και πηγαίνουν 50 μαγαζιά με φρουτάκια σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Θα χαθούν τα λεφτά στο δρόμο. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κάποτε. DNA, κακό έχουμε. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτά ήταν κάποτε. Δεν υπάρχουν πακέτα τελών. Τελειώσαμε, κύριε. Τέλος. Θα πορευτούμε όπως έχει. Λοιπόν, και δεν υπάρχει ούτε φανατισμός ούτε τίποτα. Και ούτε να μαλώνουμε. Ο καθένας σας κρίνει με βάση τη λογική του. Αυτό είναι σωστό, το πιο σωστό που είπες. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, λοιπόν, βέβαια. Θέλει κάποιος να ψηφίσει ναι. Είναι βολεμένος. Καλά θα κάνει. Θέλεις ο ταξιούχος να ψηφίσει ναι. Εγώ την Κυριακή είχα κουβέντα με τη μάνα μου και λέει με το Σαμαρά πληρωνόμουν. Εντάξει ρε μάνα, πάρε 2,5 εκατοστάρικα σύνταξη μεθαύριο που είναι έτσι. Και μη φωνάζεις, μη σ' ακούσω να φωνάζεις. Αφού με το Σαμαρά πληρωνώσουν. Πάντως για μένα άποψή μου είναι ότι είτε βγει ναι είτε όχι. Δεν το συζητάμε. Στο. Δεν το συζητάμε. Τώρα με το όχι τι σύνταξη θα πάρει η μάνα. Με το όχι. Μια από τα ίδια και χειρότερα ρε Κώστα. Αλλά τουλάχιστον θα το παλέψουμε ρε Κώστα. Τουλάχιστον υπάρχει μια ευκαιρία σε λαός να πάμε και να πούμε κύριοι, δεν βγαίνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τσαμπουκάδες. Εγώ πάντως η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει τη Δευτέρα, όσοι και να πάνε στις Βρυξέλλες θα πούνε οι ξένοι. Κύριοι, αυτή είναι η πρόταση. Την παίρνετε, την παίρνετε, ναι, δεν την παίρνετε, όχι, δεν πειράζει. Ωραία. Ό,τι και το να βγει. Σου, το όνομά σου παρακαλώ. Τάσος. Τάσος, χάρη κατά στο Μουστέλιο. Τάσο μου, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Σε παίρνει τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέει κύριε Τάσο έτσι και έτσι και τους λες δίκιο έχετε ρε παιδιά, χρωστάω. Δεν λέω ότι δεν χρωστάω. Ναι. Θέλω να πληρώσω. Δεν βγαίνω ρε παιδιά, δώστε μου μια πίστοση χρόνου. Η τράπεζα τη συμφέρει να τη δώσει πίστοση χρόνου. Με καταλαβαίνεις πως ναι, καταλαβαίνω. Απλά έτσι πως έχει πάει το πράγμα, εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και να βγει την Κυριακή, οι ξένοι έχουν την πρόταση έτοιμη, μα το είπαν και ήδη. Και δηλαδή πούν. Τι μου λες τώρα, να πάμε αμαχητή, να μην πάμε την Κυριακή. Γιατί εγώ σου είπα να πάω να ψηφίσει. Εγώ σου είπα να πάω να ψηφίσει. Δεν κατάλαβες. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα να μην τίποτα πάμε να ψηφίσουμε. Τι, ορίστε. Να μην πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή, δηλαδή. Μα εγώ από την αρχή είπα να πρέπει να πάει όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν άκουσες. Ναι. Όχι, σε άκουσα και σε ακούμε. Εννοείται, όλοι. Μπορεί να έχει 100% συμμετοχή την Κυριακή. Έτσι, μπράβο, ναι. Και να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ναι, όχι. Άκυρο, λευκό, να πας όμως. Ο φίλος νωρίτερα, κάποιος φίλος είπε περί αποχής και αυτά, παιδιά, αυτά δεν μας συμφέρουν. Τι θα πει αποχή, δεν κατάλαβα. Βέβαια μπορώ να το εξηγήσω. Η αποχή είναι, κάνω το... Ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδιά, δεν μας συμφέρει η αποχή. Να σας πω λίγο. Ξέρω, κατάλαβα τι δεν θέλετε. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Λέμε για ψήφο ναι ή όχι. Εγώ λέω ότι είναι το ίδιο. Γιατί. Τι γίνεται, έτσι, εδώ και 5 χρόνια. Εν μέρει έχεις δίκιο. Εν μέρει λοιπόν, μπορεί να είναι το ίδιο. Εντάξει, μπορεί να είναι το ίδιο. Ας πούμε δύο πράγματα έτσι λίγο. Επειδή είμαστε στο ευρώ και δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το νόμισμα, μειώνουμε τους μισθούς. Αυτό γιατί, όχι για το χρέος. Συμφωνώ. Για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Για να βγάζουμε πιο φθηνά προϊόντα. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Για να είμαστε στο παιχνίδι εννοείς. Οι πατάτες της Αιγύπτου εννοείς. Το 2012, το κίνημα της πατάτας στην Κατερίνη, παράγγειλε από την Δράμα 10 τόνους πατάτες και τις πήρε 23 λεπτά. Ας υποθέσουμε έτσι και για τους λογαριασμούς ότι για μεγαλύτερες ποσότητες θα πλήρωνε 20 λεπτά το κιλό. Την ίδια εποχή οι αιγυπτιακές πατάτες έκαναν 10 λεπτά στο ράφι, μεταφορικά τα πάντα. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, τι μισθούς θα μειώσετε, τι έξοδα για να φτάσετε την αιγυπτιακή, χωρίς υποτίμηση. Η υποτίμηση τι είναι, μία απλή λογιστική πράξη. Μειώνεις κατά το ποσοστό που χρειάζεται και αντί για 20 λεπτά γίνονται 10 λεπτά. Ας υποθέσουμε, πρόσεξε, ότι μειώνεις τα πάντα, παίρνεις μπαγκλαντεσιανούς, δεν τους πληρώνεις, μειώνεις και φτάνεις στα 10 λεπτά. Πάει η Αίγυπτος, υποτιμάει το νόμισμα και τα κάνει 5. Τι παραπάνω θα μειώσεις εσύ. Δεν ωραία. Γίνεται ρε παιδιά με το ευρώ. Το παράδειγμα που χρησιμοποιείς. Στις πατάτες μπορείς να βάλεις τουρισμό, οτιδήποτε ωραία. Παράγουμε. Συμφωνώ. Κοίταξε να δεις, καλός ή κακός η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη εδώ και κάποια χρόνια. Το δικό σου σκεπτικό
συμφωνώ μεν, αλλά είναι κάπου διαφορετικό. Μας πάει κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κακό αυτό που λες. Και το παράδειγμά σου είναι πολύ επίκαιρο. Αλλά καλώς ή κακώς... Πρόσεξε λίγο, τι κάνουμε εμείς τώρα. Πρόσεξε, έχουμε ένα εργαλείο που είπες εσύ, φίλε, προηγουμένως. Το νόμισμα είναι ένα εργαλείο. Εμείς τι εργαλείο έχουμε? Έχουμε μία Ferrari των 800 νύπων. Βάλαμε ένα αλέτρι ναι. πίσω και πάμε να οργώσει το χωράφι. Δεν κάνει η Ferrari. Εμείς θέλουμε ένα τρακτέρ των 180 ύπων να μπει μέσα. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Πάμε και στρώνουμε άσφαλτο στο χωράφι για να πηγαίνει η Ferrari που έχει τα φαρδιά λάστιχα. Τι θα οργώσεις, την άσφαλτο? Δεν πρέπει η οικονομία να προσαρμόζεται στο νόμισμα. Το νόμισμα πρέπει να προσαρμόζεται και να υπηρετεί την οικονομία. Ωραία. Οπότε ψηφίσουμε, δεν ψηφίσουμε είναι μία ή άλλη. Δυστυχώς δεν θέλω να απογοητεύω τον κόσμο. Γιατί έστω και ένα ψέμα που λένε πες μου κάτι καλό κι ας είναι ψέμα, αλλά δεν γίνεται με το ευρώ. Θα έχουμε και γιατί επιμένεις στις υποτιμήσεις, στους μισθούς? Και μαζί με τους μισθούς μειώνει τα ασφαλιστικά, κάθε δικαίωμα. Να κάνεις τι? Να έρχονται επενδύσεις τύπου, δεν ξέρω αν είναι χειρότερα και από τον Μπαγκλαντές. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είσαι υπέρ της Ευρώπης ή κατά της Ευρώπης? Πρόσεξε, να σου πω ότι είπε ο Χέλμουτ Σμιτ. Είσαι ο Ανταρσία, καταρχήν. Όχι, 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 αντιμνημονιακός. Καμία σχέση. Δεν είμαι. Τα πρόσεξε. Ο Χέλμουτ Σμιτ, ο προτεργάτης μαζί με τον Ντεστέν που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο χειρότερος επικριτής. Είναι 92 χρονών. Άμα διαβάσεις τι λέει, θα πάθεις πλάκα. Ναι, τον έχω ακούσει. Εγώ είμαι γενικά υπέρ της Ένωσης των Λαών. Θα ήθελα μια ομοσπονδία στα Βαλκάνια, στυλ Ρίγα Φεραίου. Αλλά όχι αυτό που γίνεται. Στα Βαλκάνια. Ναι, και γενικότερα και στην Ευρώπη. Όχι αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι τραγικό. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ, ναι. Αδελφέ μου, στα Βαλκάνια, επειδή εντάξει, είναι ωραίο να είμαστε ρομαντιστές. Μ' αρέσουν αυτά που λες. Ακούγονται ρομαντικά, έτσι. Μέχρι ένα σημείο να συμφωνήσω. Στα Βαλκάνια, με ποιο λαό μπορείς να είσαι αδελφωμένος? Όταν ο Τουρκαλάς από δίπλα. Ναι, από απέναντι, ναι, εκεί πάμε αλλού. Πάμε στο πολιτικό. Δίκιο έχεις. Θέλω να πω, γενικά είμαι υπέρ της Ένωσης των λαών. Ναι. Δεν είναι μόνο το πολιτικό. Δεν είναι πολιτικό. Έχουμε ναι, ναι. μια ιστορία από πίσω. Έχεις έχουμε δίκιο. Πολλά. Ο Σκοπιανός τα ίδια. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι. Ο Αλβανός τα ίδια. Και δηλαδή, στην Ευρώπη Ένωση. Γιατί δεν όχι. Γειτονά, ούτε την Ελβετία. Έτσι. Ούτε την Ελβετία έχει γειτονά. Ούτε το Λιχτενστάιν. Το Λουξεμβούργο. Εντάξει, έτσι, έτσι, να δούμε τώρα. Πρόσεξε τι ένωση πάνε να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει. Τι ένωση πάνε να κάνουν. Φτάνει. Επόμενη γραμμή. Δεν το λύσετε. Το τι ένωση πάνε να. Πάμε, επόμενη γραμμή. Άστο να πάει στο διάλο. Θα, άμα είναι, μπράβο. Έλα να το κάνουμε από εδώ και θα... Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα τους νεαρούς. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε παππού, εσύ είσαι. Μέμπρε, δεν ακούμε. Τι κάνεις? Καλά, διώξα το δύο, μια χαρά. Σκύλε μαύρε. Σ' ακούω χαρούμενο, ορεξάτο, δυναμικό. Και ταχύτατο. Πες μου τα νέα. Πάντε χαρούμενος είμαι εγώ. Τι, δηλαδή και τι θα γίνει με το ναι και με το όχι. Όσοι θέλουν να πάνε να ψηφίσουν όχι. Όσοι θέλουν ναι, τόσα πάνε και όσα έρθουν. Διαρκείας πήρε στον ΠΑΟΚ, διαρκείας. Αύριο θα πάω να πάρω γιατί γίγαν σήμερα. Να το. Αν δεν πάρω τον ΠΑΟΚ τι θα δω. Σωστός. Δεν είναι να πει να πάρω στη θύρα 5, θα δω την ΠΑΟΚΑΡΑ μου, θα πάω και τα ταξίδια μου. Κροατία που θα πάω και που αλλού. Πόσο χρόνο είσαι, γλυκέ μου άνθρωπε. Αφού το ξέρει, γιατί. Πες το να τα ακούσουν αυτοί οι χέστες οι Έλληνες. Φτάσαμε τα 90. Είσαι 90 χρονών. Και θα πάει και διαρκεία. Γελάς, παίρνεις διαρκεία για του χρόνου. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Γλυκό αγόρι. Πού είσαι, θα πάμε και Κροατία. Τώρα που πάω κάτι τέτοιο άκουσα. Θα σ' αφήσει η γριά για να ζηλέψει. Τώρα η τέτοια εποχή άδεια θα παίρνω εγώ, τέτοια ηλικία μάλλον και λέω, θα παίρνω εγώ άδειες ρε Κουστάκη, τι λες τώρα. Μ' αρέσει το κουκό αγόρι. Βέβαια. Για πες τα νέα. Να θυμάσαι που είπαμε χτύπησε το αμάξι τότε, το διαταχή. Εσένα να μας χτυπήσει αμάξι, φλάντζα θα κάψει. Όχι, σ' είχα πει και με λες ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω εγώ, δεν θυμάσαι. Καλά μήνα έχει. Σε πλήρωσε, εντάξει. Μια χαρά είμαι τώρα. Αλλά αυτός ούτε τηλέφωνο ούτε μην τα λέω, δεν με αρχίσει. Άστο να πάει στο καλό και αυτό λέω. Ωραίος.
Δεν ήθελε ο άνθρωπος, δεν με είδε, με χτύπησε. Ας απασχολεί τις παραγγελίες που λένε. Ναι. Έτσι είναι. Να, τώρα πήρα, πίνω εδώ τις μυρίζεις μου, λέω να πάρω και ένα τηλέφωνο του φίλου μου, του Κωστάκη, λέω να μην το διακαστά. Πού θα πας διακοπές φέτος? Όπου πάει, πάω στην Ευρώπη και θα πάω διακοπές. Α, θα το συνδυάζεις, δηλαδή ποδόσφαιρο και διακοπές. Ωραίος. Ναι, βέβαια. Για μένα διακοπές είναι πάω κάρα, βρε. Όπου πάει, πάω. Δεν πιστεύω να αντιμετωπίσεις πρόβλημα ρευστότητας εσύ. Όχι, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε μέχρι τώρα. Μ' αρέσεις, Βίγκο, αρέσεις. Στο καλό παρά πάμε. Εσύ τι λέει, καλά είσαι, γερός, δυνατός. Θα με θάψεις το κούτελό μου, παππού θα το φιλήσεις. Παγωμένο θα είναι το κούτελό μου και φαρδί. Όχι, μην λες τέτοια. Καλά είμαι, ακόμα καλά είμαι. Όχι, τέτοια λέει για αυτό, σου πέρα τηλέφωνο. Χάρηκα πολύ που είσαι καλά. Παιδιά, να είναι γερά και έδωσες ένα κύμα αισιοδοξία. Ένα τόνο αισιοδοξία στην εκπομπή, γλυκό αγόρι. Να σπάσει λίγο η μιζέρια. Ναι, ναι. Στο τέλος θα βάλει τον Καζαντζίδη εδώ. Αμπράβο. Γιατί ακούω του λαού, λέει. Να έτσι είναι, να αλλιώς. Βρήκε στην αγοριά σου, θα πάνε και όσα έρθουν. Είμαι λίγα, είμαι πολλά, θα ζήσουμε. Ψαρόβαρκα του καπετάνου, την έλεγαν όσα έρθουν και όσα πάνε. Έτσι ακριβώς. Και εμείς περάσαμε, αγόρι μου, κάτι άσχημο. Αυτά δεν είναι τίποτα. Τι να τα λέμε τώρα. Άστα να πάνε να λεφθούν, ούτε να τα θυμάμαι τέλος πάντων. Γι' αυτό, αγόρι μου, συμπήρε τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα την εκπομπή. Καλό βράδυ, καλό. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Πολύ ωραίος. Ωραίος ο παππούς. Απα, ωραίος. Τέλειος. Άπιαστος. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, εγώ. Εσύ, φίλε, ναι. Έλα ρε Κωστή, πολύ ωραία αναμονή ρε. Λίγο πες στον κόσμο, ναι. Λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, θα ήθελα από μία ερώτηση στα παιδιά, mm-hmm. Θα είμαι γρήγορος και θα κλείσω να μου απαντήσουν μετά. Πρώτα, πώς θα λένε τα παιδιά, το παιδί που είπε για που τον είπαμε πρωτότη, ποιος είναι. Συστηθείτε παιδιά, συστηθείτε. Φώτης λέγομαι, αντιμνημονιακός. Όχι, το άλλο παιδί νομίζω. Εγώ είμαι ο Τάσος. Τάσος. Ο Τάσος, εσύ είπες για πρωτότη. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να λέει ο ένας τον άλλον πρωτότη. Ναι, 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 έτσι. Ναι. Ναι. Από πού είσαι Τάσο, αν επιτρέπετε? Από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Περιοχή. Κάτω Τούμπα, με Χαριλάου. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, όταν βγαίνει ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ελλάδας mm-hmm. και λέει ότι ψηφίστε όχι για να μην δυναμώσετε mm-hmm. και βγαίνει ο Γερμανός από την άλλη και λέει ψηφίστε ναι για να σας δώσω λεφτά και εγώ πάω και ψηφίζω ναι, πώς με λέτε εκεί στην κάτω Τούμπα? Έχω άλλο όνομα, άλλη ονομασία? Εγώ δεν μπορώ να σου πω έτσι, έτσι. Εσύ μπορεί μετά. Να έχεις, ναι, ναι, μπορεί να έχεις κάποια ανάγκη να ταΐσεις το παιδί σου. Θα γυρίσω εγώ, ναι, ναι. Να κρίνω εγώ εσένα. Ωραία, για να μην καθυστερούμε και μία ερώτηση στο Φώτη θα ήθελα. Ναι, παρακαλώ. Δεν το κατάλαβα. Φώτη, στις Θερμοπύλες οι Πέρσες πέρασαν τελικά, έτσι? Ναι, ναι. Θα προτιμούσες να έλεγε ο Λεωνίδας? Όχι, φυσικά. Πέσω, δεν πέσω, οι Πέρσες θα περάσουν, το ίδιο μου κάνει. Α, για το όχι. Ναι, να δώσεις έναν αγώνα. Ο Λεωνίδας δεν πήγε να πεθάνει για να νικήσει. Νικούσε ο Λεωνίδας. Και έχασε με την προδοσία. Ρε, ας το Λεωνίδα. Ας το Λεωνίδα. Πάτε παλιά. Ας το Λεωνίδα. Πάμε στον Άδωνη τώρα. Ας το Λεωνίδα. Φανατικός προφανώς του όχι, είδες. Δηλαδή... Εντάξει, ναι. Αυτό που λέγεις εσύ βασικά. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να δίνεις έναν αγώνα να έχει. Να μπορείς να κερδίσεις κάτι, έτσι. Όχι να νομίζεις ότι κερδίζεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Έλα φίλε, το ράδιο. Έλα Κώστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Για πες μου ρε Κώστα. Ναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να την πει αυτήν εδώ την κυρία Μέρκελ, η οποία θορυβήθηκε που πήγε ο Πούτιν στην Ουκρανία, σε ένα τμήμα της Ουκρανίας και εισέβαλε? Δεν έχει θορυβηθεί 40 χρόνια που είναι ο Ατήλας στην Κύπρο, που έχει τη μισή Κύπρο σκλαβωμένη? Σε αυτό μένει αδιάφορη. Κατά τα άλλα είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Εμείς θέλαμε να πούμε. Λοιπόν, αυτήν εδώ τη Μέρκελ, ποιος θα μπορούσε άλλος να την πει όχι? Η Μπακογιάννη. Θα την πει εδώ, υπάρχει Siemens. Εδώ είδες 50 φορές το Χρυσοφοράκο. Σου έκανα 2.000 διορισμούς στο Καρπενήσι. Ποιος θα μπορούσε να την πει όχι? Ο Βενιζέλος, που περπατάει 100 μέτρα και βαράει 1.000 κουδούνια? Ή η οικογένεια Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης ξέρεις τι είχε πει?
Η μόνη μου περιουσία, είπε, όταν μπήκα, λέει, στη Βουλή, ήταν ένα στρατιωτικό παντελόνι παραλλαγής. Και τώρα που βγήκε από τη Βουλή έχει τη μισή Κρήτη δική του. Αυτοί θα την πουν όχι. Για να τους πεις όχι, για να τους καταγγείλεις, για να τους εκβιάσεις αν θέλεις, πρέπει να είσαι καθαρός. Να μην τα έχεις πάρει. Ίσως και αυτοί εδώ τώρα που τη λένε όχι μετά από 10 χρόνια αλλοιωθούν και δεν μπορούν να πουν όχι. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι καθαροί. Και κάτι άλλο εμένα που με πειράζει. Θορυβούνται πάρα πολύ και ενοχλούνται για τις ουρές στα ATM. Για τις ουρές εδώ και 5 χρόνια στα συσίτια ενοχλήθηκε κανένας. Αυτό είναι σωστό. Για τα 17 ευρώ που πήρε ο φίλος μας μεροκάματο σήμερα ο Σεκιουριτάς, τα 15 ευρώ ενοχλήθηκε κανένας. Για τη λατζιέρισα που παίρνει 1 ευρώ και 1,5 ευρώ την ώρα, ενοχλήθηκε κανένας. Για τα 2 εκατομμύρια λουκέτα ενοχλήθηκε κανένας. Ο παππούς αυτός που μίλησε πριν από λίγο μπορεί να έχει 5 σφαίρες στην πλάτη. Γιατί είπε όχι στον κατακτητή. Για να μπορούμε να μιλάμε εμείς, να είμαστε περήφανοι, να μην έχουμε κηδεμόνες, να έχουμε σύνορα, να έχουμε πατρίδα. Και το είπε με αυταπάρνηση. Τόλμησε και το είπε. Αυτό είναι το τίμημα της αντίστασης. Το δικό μας το τίμημα αυτή τη στιγμή της αντίστασης είναι να μείνουμε με 120 ευρώ μια εβδομάδα και δεν το δεχόμαστε, ενοχλούμαστε. Αυτό εμένα με πειράζει. Ότι δεν υπάρχει εθνικό φρόνημα. Ποιοι από αυτοί τώρα που ενοχλούνται για τις ουρές τα ATM, αύριο άμα θα μπει ο Τούρκος θα πάνε να πολεμήσουν. Οι μισοί δεν πάνε φαντάρι. Θα μπει ο Τούρκος και θα τον υποδεχθούν σαν απελευθερωτή. Και κάτι άλλο που λες ότι... Και κάτι άλλο που λέτε τώρα ότι η δραχμή είναι ξαφνικός θάνατος. Εγώ ρε παιδιά θέλω να βλέπω την ουσία. Κώστα τους προσκεκλημένους σου εκεί δεν τους ξέρω. Πάντως ξέρω ότι έχεις ισχυρά τα ανακριτικά δημοκρατικά και πατριωτικά. Και θέλω να τοποθετηθείς. Η Σουηδία που είναι ισχυρή οικονομία, η Σουηδία που είναι πιο έξυπνη από εμάς, που έχει χιλιάδες καινοτομίες περισσότερες από εμάς, χιλιάδες βιομηχανίες περισσότερες από εμάς, διάλεξε να έχει τοπικό νόμισμα και μεγαλουργή. Γι' αυτό το λόγο και, όμως. Και εμείς πήγαμε... Εμάς βάλαμε το ζόρι με το ευρώ, δεν ψηφίσαμε. Ακριβώς. Και εμείς πήγαμε στο ευρώ. Το θέμα είναι η τώρα Σουηδία, που μιλάμε... Μπορείς να βγεις... Τώρα που μιλάμε, ξέρεις τι γίνεται. Mm-hmm. Η Αγγλία έχει κάνει δημοψήφισμα για να βγει εκτός από την Ευρωζώνη, από την Νομισματική Ένωση και από την Ευρώπη. Σε δύο χρόνια. Η Πολωνία ψήφισε έναν πρόεδρο, ο οποίος είναι ευρωσκεπτικιστής, όχι αυτό το κέρινο ομοίωμα το Ντουσκ. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Πορτογαλία και στην Ιταλία δείχνουν ότι κλονίζεται η Ευρώπη. Κλονίζεται η πίστη του ευρώ, η αξία του ευρώ. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Να σου πω λίγο ένα παράδειγμα σε αυτό πάνω που λες. Πρόσεξε. Ναι. Η Ιαπωνία ξέρουμε τι είναι. Είναι η τρίτη οικονομία στον κόσμο ή η δεύτερη. Λοιπόν, παράγει τα πάντα, έτσι. Και εσύ θέλεις να έχεις. Δεν θέλεις να έχεις. Πρόσεξε λίγο. Αν μπει στο ευρώ, χρωστάει 300% του ΑΕΠ της. Με τη διαφορά ότι το 95% είναι στο νόμισμά της. Αυτό, παιδιά, δεν είναι χρέος με την κλασική έννοια του χρέους. Οι πολίτες χρωστάνε στους πολίτες. Το κράτος. Πρόσεξε. Το όνομά σου δεν ξέρω. Το όνομά σου δεν ξέρω. Ό,τι λέγομαι. Αν μπει στο ευρώ η Ιαπωνία, θα χρεοκοπήσει. Όλο το χρέος της θα γίνει σε ξένο νόμισμα. Εντάξει, εγώ θέλω να βλέπω, σου είπα και πριν την ουσία. Ο Αρώνης αύριο άμα δεν έχει ούτε μία διαφήμιση στο σταθμό και δεν πουλήσει ούτε ένα φύλλο θα κλείσει. Το ξέρεις? Ναι. Θα έρθει το κράτος να του δώσει λεφτά. Η οικονομία είναι ελεύθερη, δεν είναι κρατική. Είναι ιδιωτική. Δεν θα έρθει, θα κλείσει. Στην τράπεζα όμως που είναι ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτικά μαγαζιά είναι. Στο Σάλα, στον Κωστόπουλο, στο Λάτσι, στο Βιενόπουλο. Ναι. Ήρθε χίλιες φορές στο κράτος και τους έδωσε λεφτά. Ακριβώς. Και τους έδωσε λεφτά. Πράγμα που δεν έκανε η Ισλανδία, ε. Φωτή, με ποια προϋπόθεση? Με την προϋπόθεση αυτά τα λεφτά να τα τοποθετήσουν στην αγορά. Να δώσουν δάνειο σε μένα να ανοίξω μαγαζί, να δώσουν δάνειο σε σένα να μεγαλουργήσεις, να αγοράσεις το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου. Εδώ και 5 χρόνια δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Ξέρεις τι κάνανε αυτοί οι τραπεζίτες? Όλο παίρνουν. Πέραν από τον Τρισέ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δάνειο με 0,50 ή με 0,30 άτοκο και αγοράζαν ελληνικά ομόλογα που ήταν ασφαλή. Δεν είχαν επισφάλεια, με 8% το κουβληθία κάνανε. Έτσι, το κουβληθία. Και αυτό το χρέος, η αυτή ανηφόρα τώρα που τραβάμε, είναι ανηφόρα για να πληρωθούν αυτά τα οχτάρια και αυτά τα εφτάρια. Τελεία και παύρα, παιδιά. Πάμε, ας το πάει μέχρι τέρμα. Τελεία και παύρα. Επόμενος φίλος. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα.
καταρχήν να ξεκινήσω με τις 12.000 αυτοκτονίες που υπάρχουν. Έχουμε φτάσει αυτό τον αριθμό πλέον σαν χώρα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι όλη η παραπληροφόρηση που γίνεται από τα κανάλια. Σήμερα άκουσα τουλάχιστον 35 φορές σε διαφορετικά κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, διαβάστηκε ότι τα μηχανήματα από 60 ευρώ σταματήσαν να δίνουν 60 και δίνανε 50 με την πρόταση ότι τελειώσαν τα 10 ευρώ. Θέλω να μου πείτε εσείς και ειδικά εσύ κύριε Ραπτόπουλε, από τότε που βγήκανε τα ATM στη χώρα μας... Με την πρόταση ότι βγάλανε τα 20 ότι τελειώσαν, γιατί 10 δεν βγάζει το ATM. Τα 10 λέγανε τα κανάλια, φίλε. Αυτό είναι καλά, εντάξει, τα κανάλια λένε ότι θέλουν, εντάξει. Ακριβώς. Τα κανάλια λένε ότι θέλουν και δεν διαμαρτυρόμαστε. Το μοναδικό θέμα με το δημοψήφισμα που θα ήθελα να διορθωθεί θα ήταν ότι εφόσον αποφάσισε να κάνει δημοψήφισμα, να βάλει στο λαό να διαλέξει και άλλα πράγματα ο λαός. Να ψηφίσει ο λαός αν θέλουμε ναι ή όχι στην άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που μας φέρανε μέχρι εδώ. Πρώτον. Δεύτερον, συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι ο τύπος δείχνει καθαρός. Δεν την έχει λερωμένη τη φωλιά του και μιλάει και πιστεύει σε αυτά που λέει. Συνεχίζω. Οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει όσον αφορά το θέμα που είπατε με τα τρόφιμα είναι τέτοιες οι οποίες μας έχουν κάνει σαν χώρα με όλα τα βουνά και τα δάση που έχουμε να εισάγουμε το 90% από το μοσχαρίσιο κρέας που χρειαζόμαστε για κατανάλωση. Γιατί απαγορεύεται εμείς να καλλιεργήσουμε τρόφιμα πάνω από συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Οι ποσοστώσεις, ναι, και με τις επιδοτήσεις. Οι ποσοστώσεις. Απαγορεύεται τα αγκουράκια που στέλνουμε έξω να είναι στραβά και μικρότερα των 33 εκατοστών για να δείχνουν όμορφα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Δεν θα ζαλίσω πολύ με τέτοια, αλλά έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα επαγγέλματα τα οποία έχουν επιτρέψει μέχρι τώρα να έχουν μεγάλο ποσοστό κερδούς όπως φάρμακα, πετρελαιοειδή, καύσιμα κτλ. Αν θα πάτε εσείς και εγώ να ανοίξουμε τέτοιο επάγγελμα στην εφορία, σας πληροφορώ ότι δεν θα μας αφήσουν να το ανοίξουμε. Και αυτό δεν το προχωράω παραπάνω, μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο δεν θα μας αφήσουν να το ανοίξουμε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι γίνεται που γίνεται το δημοψήφισμα, θα ήθελα να απαντήσουμε με ναι και όχι και σε άλλα πράγματα που μας απασχολούν. Κατανοητό, επόμενη γραμμή. Κατανοητό. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι γιατί. Όντως είναι η πρώτη φορά και εγώ το θεωρώ ύποπτο. Καλημέρα. 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 Μακούς Ραντόπουλε. Μάλιστα κύριε. Στη θέση σου θα ήμουν ο μεγαλύτερος υπερασπιστής του ναι. Για ποιο λόγο ρε φίλε. Με ακούς. Για τον λόγο ότι έχεις ψυχαγωγήσει εδώ και τα τελευταία 5 χρόνια όλες εμάς που είμαστε στην ανεργία και στη φτώχεια. Ναι, αλλά... Για να μην χάσει τη θέση σου στην ουσία αυτό. Α, ναι. Να μην χάσω τη θέση μου λες. Το εννοείς, ότι άμα κλείσει το... Ναι. Παρ' όλα αυτά, έχω να καταγγείλω ότι έχουμε 50-60 στρέμματα εδώ στο νομό Πέλλας με ροδάκινα τα οποία την επίμαχη στιγμή που πρέπει να τα μαζέψουμε, χρειαζόμαστε εργάτες, τους οποίους μέσα σε αυτή την ανεργία του 30% δεν μπορούμε να τους βρούμε. Και το καταγγέλλω αυτό, διότι με αυτή την ανεργία δεν είναι σωστό να μην μπορούμε να έχουμε εργάτες, ξέρω εγώ, να μαζέψουμε τα ροδάκινά μας. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πόσο πληρώνεις? 25 ευρώ. Το οκτάωρο. Το οκτάωρο, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να βρούμε ούτε Έλληνες ούτε αλλοδαπούς για τη συγκομιδή. Τώρα δίνεις 25 ευρώ. Βεβαίως κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορούμε να βρούμε εργάτη, σου χαρακτηρίσω σε εισαγωγικά. Που είναι αυτό στη Βέρεια. Και έχω... Πέλα. Όχι, είναι στη Πέλα. Έχω κρεμαστεί, έχει μείνει παραγωγή στο χωράφι. Και είμαι ευτυχισμένος κύριε Ραπτόπουλε αυτή τη στιγμή. 25 ευρώ δίνεις. Με τέτοια μεγάλη ανεργία, ναι βεβαίως, ναι. Με τέτοια μεγάλη ανεργία. Ξαναπάρε τη Δευτέρα και άσε το τηλέφωνό σου, καλού κακού. Ραπτόπουλε, μέχρι τη Δευτέρα έχω καταστραφεί. Αθές Σαββατοκύριακο.
Έχουν οριμάσει. Δεν έχει έξω από το Σαββατοκύριακο. Παραοριμάσει. Με αυτή τη μεγάλη ανεργία. Άσε, και δεν μπορώ να βρω. Άσε, παιδί μου, το τηλέφωνό σου. Κάποιος μπορεί να βρει. Θα το αφήσω το τηλέφωνό μου, σε παρακαλώ, να πάρεις θέση για το συγκεκριμένο γεγονός. Για να μην κρατευόμαστε με δημοψηφίσματα. Ναι. Και με το οτιδήποτε άλλο. Τα λέμε, καλό αγόρι γλυκό. Φιλιά. Έκανε και αυτό στην καταγγελία του. Λέει, δεν βρίσκω άτομα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Αντιμνημονιακό δηλώνω και ήθελα να πω κάποια πράγματα για την πολιτική. Μάλιστα. Ό,τι και να έρθει το αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι τα μέτρα που θα έρθουν θα ρημάξουν τη χώρα. Σωστό, ναι. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το θέμα είναι ότι μόνο που μου μπαίνει στο μυαλό η ιδέα ότι με ένα ναι θα ξανεπανέλθει ο Σαμαράς και ο Θοδωράκης, αυτομάτως πάω στο όχι, αδερφέ μου. Ναι. Έλεγα στον Κώστα πριν από λίγο, πριν μπούμε στην εκπομπή, και συμφώνησε μαζί μου ότι ο Τσίπρας κατάφερε, μάλλον άθελά του, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ήταν ηθελημένο αυτό, κάποιοι να αγιοποιήσουν τους συγκεκριμένους δύο που είπες για αυτά που έχουν γίνει στη χώρα. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το κοιτάξεις και λίγο. Και από πολύ μετριοπαθή κόσμο. Γιατί εμείς με τον Κώστα μιλάμε με πολύ κόσμο, όπως κατάλαβες. Και αυτό είναι θέμα, Ένας άφταρτος πέντε μηνών να φαίνεται σε μάτια μετριοπαθών, σε κόσμο δηλαδή, ότι πάει να κάνει χειρότερα από αυτούς που πέντε χρόνια βάζανε μόνο φόρους, η φτωχοποίηση του κόσμου κτλ. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Αν πηγαίνανε ορίστε το 2011 και το 2009 που κατήχαν σχεδόν μεγάλο ποσοστό από τα ομόλογά μας, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, αν πηγαίνανε ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου με τη στάση του Τσίπρα, πιστεύω ότι τώρα θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Κοίταξε, οι ξένοι είπαν χθες, άμα το έπιασες, ότι το 2011 και το 2012 δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πλέον όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, και θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που είπες, είναι έτοιμοι γι' αυτό ότι ό,τι και να ψηφιστεί, για μένα έτσι, προσωπικά πιστεύω ότι ό,τι και να βγει την Κυριακή, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, η πρότασή του θα είναι συγκεκριμένη. Με πολύ μικρές αλλαγές, δηλαδή. Που δεν θα φανούνε καν, ας πούμε. Είπες ότι είσαι αντιμνημονιακός. Συμφωνώ μαζί σου, ναι, συμφωνώ. Και Κώστα, εσύ τι θα ψηφίσεις, αν επιτρέπετε. Δεν ξέρω αν πάω. Αν θα πας, τι προτείνεις στον κόσμο. Τίποτα. Δεν μπορώ να προτείνω στον κόσμο. Έτσι, ναι, είπες ότι είσαι αντιμνημονιακός. Είμαι κατά των μνημονίων, ρε φίλε. Είσαι υπέρ του ευρώ. Γιατί σε ρωτάω, μη μου πεις, γιατί... Δεν είναι συμβατά να είσαι υπέρ του ευρώ και κατά των μνημονίων, έτσι. Όχι, λέει. Συμβατά είναι απλά που λες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν θα ακολουθήσει. Δεν πρόκειται. Πλέον οι ανθρώπινες αξίες έχουν θυσιαστεί στον βωμό των συμφερόντων και του χρήματος. Νομίζω δίκιο έχω. Θέλω να σας δώσω ένα φίλο μου μνημονιακό τώρα. Πάρτε λίγο ένα φίλο μου το συγκάτοικο με ένα μνημονιακό νεοδημοκράτη Σαμαρικό. Μαλώνεται. Δεν μαλώνεται. Όχι, μπράβο. Έλα. Έλα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει σε πέντε μήνες να πούν τόσα ψέματα όσο έχουν πει άλλοι 40 χρόνια. Είναι τόσο ψεύτες, έχουν διχάσει το λαό και με βάζουν πέρα να μαλώνω με συγκάτοικό μου και να δερνόμαστε. Είδες μαλώνουνε. Μαλώνουν. Και είναι και νέοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι παρανοϊκοί. Δερνόμαστε με συγκάτοικό μου. Ναι, στον Τσίπρα, ακούστε όλοι στο Σαμαρά. Μακριά ο Σαμαρά. Μακριά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Θα το κλειδώσω μέσα να δεν ψηφίσει. Διχάσαν τον κόσμο, ρε παιδιά. Αυτό είναι το χειρότερο. Είμαι τυχεροί άνθρωποι. Αυτό είναι το χειρότερο. Μισό λεπτό. Άμα είναι να σταματήσουμε και τις εκλογές, να μην διχάζεται ο κόσμος. Πάλι δεν μαλώνουν. Ναι. Εντάξει. Είναι το ίδιο. Για μένα προσωπικά δεν ήταν σωστή κίνηση να κάνει δημοψήφισμα. Και στο λέω εγώ που δεν είμαι μνημονιακός. Το κάνεις σε λάθος στιγμή και λάθος και η διατύπωση. Αν μου πει κάποιος εμπεριζεδομένα τι σημαίνει ναι και τι όχι, όποιος μου το πει, σου μιλάω ειλικρινά, θα πάω να το ψηφίσω. Μα το Χριστό και την Παναγία. Όποιος μου πει σήμερα ή όποτε τι σημαίνει το ναι και τι σημαίνει το όχι,
και μου το αναλύσει και εμπεριστατωμένα μου πει ότι αυτό είναι αυτό και αυτό είναι αυτό, εγώ θα πάω να το ψηφίσω. Κοίταξε, δεν μπορεί να σου πει τι είναι το όχι. Να σου πω γιατί. Γιατί δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Θα πάει στην Ευρώπη και θα πει: έχω αυτό το αυτό. Τι θα κάνετε τώρα. Μα και το ναι. Και θα αποφασίσουν αυτοί. Όταν οι εδώ σου λένε ότι δεν είναι το ναι για την Ευρώπη και οι άλλοι σου λένε το ναι είναι για την Ευρώπη, είναι διχαστικό. Δεν ξέρει ποιο να πιστέψει. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο ερώτημα. Για, στα δικά μου τα μάτια δηλαδή είναι άκυρο αυτό που συμβαίνει. Και το ναι και το όχι είναι το ίδιο πράγμα. Απλά στο όχι πατάει η κυβέρνηση ότι, ότι η ευθύνη είναι και του κόσμου, οπότε κυβερνάμε εμείς. Στο ναι, πιστεύω Σεπτέμβριο έχουμε εκλογές και θα έχουμε Σαμαρά και Θεοδωράκη που το συγχαίρομαι. Πιστεύω ότι είναι πάνω κάτω από τα ίδια μέτρα. Να σου πω κάτι. Αυτό με το Σαμαρά και το Θεοδωράκη το Σεπτέμβριο είναι θέμα του κόσμου. Άμα θα του ψηφίσει ή όχι. Άμα είναι τόσο στο ότι έχουν ξεχάσει κάποια πράγματα, δεν σου φταίει, φίλε, κανείς ξένος για αυτό που συμβαίνει. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, φίλε, ναι, συμφωνώ απλά. Δηλαδή, πιστεύεις δηλαδή, ότι το Σεπτέμβριο, μα γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα πάρουν πάλι μαζί 70 και 80% που παίρνανε πριν από 15 χρόνια. Ή με το ποτάμι μαζί, ή με τη Δημάρα, δεν υπάρχει πλέον, α πούμε. Τέλος πάντων, σας αφήνω εγώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς τον. Καλημέρα κύριε μου, τι κάνετε, πώς είστε. Καλημέρα κύριε. Κύριε. Εντά ρωτήσω λίγο, έχω μια αμφιβολία. Συγγνώμη, τη Δευτέρα που γινόταν χαμός, με παίρνει τηλέφωνο ο Ψηφίδης. Λέω, τι θα με πει. Κώστα, μήπως ξέρεις ο πρόεδρος της Harley Davidson στη Θεσσαλονίκη ποιος είναι? Δευτέρα που το λέω. Δευτέρα και εγώ ήταν ο κόσμος. Του λέω, πού είσαι ρε εσύ, του λέω. Είμαι με μια παρέα, 4-5 είμαστε, 6 που είναι ο άλλος. Και έχω αυτή την απορία. Θα σε πάρω να σε πω σε κάποιο όρος. Πάντως όμως έχω ένα παραπονάκι να πει στον κύριο Νίκο. Επειδή δεν μας είδε αυτές τις μέρες στο γνωστό ξενοδοχείο και δεν έπαιξε τάβλη με τον Κρυσάβα, δεν έπρεπε να το μαρτυρήσει, να μην είναι τόσο κουσκουσκάρης με σένα και να μαρτυρήσει ότι ήμασταν καλεσμένοι του συνδέσμου φιλάθλων δαφνοτσιμπουκωμένων στη Γερμανία. Έτσι. Εντάξει, αλλά σε άκουσε ο κύριο Σάβα και το σκέφτεται. Αν θα υπάρχει πρόβλημα, αγόρι μου, με λέει να πει το αγόρι αυτό, ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε να το, να το πάμε σε άλλη δουλειά. Πάση περιπτώσει, να ρωτήσω, Φώτη. Ναι, ορίστε. Παρακαλώ, το κύριο σου επάγγελμα ποιο είναι? Τώρα αυτή τη στιγμή είναι... Άστα να πάνε, για πες μου. Ναι, τι έχεις τελειώσει? Το Νταχάου το λεγόμενο, είναι το Λύκειο Χαριλάου το πρώτο. Ένα λύκειο. Δηλαδή, κάποιο κύριο επάγγελμα δηλαδή, που ασκείς ποιο είναι? Αλλά μάλλον είναι άλλες ηλικίες. Ορίστε, κύριο επάγγελμα. Ναι, το κύριο, τι επαγγέλεσαι? Ναι, ασχολείσαι με τα οικονομικά, είσαι οικονομολόγος δηλαδή? Οικονομολόγος δεν είμαι. Τι ψάχνω λίγο όπως ο καθένας που ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι? Και οι πληροφορίες μου είναι από το ίντερνετ. Τώρα θα αρχίσω να πηγαίνω στο Μακεδονία το Πανεπιστήμιο, στην βιβλιοθήκη, να πάρω οικονομικά βιβλία, να τα, αυτά που ξέρω, να τα υποστηρίζω επιστημονικά. Να λέω, το βιβλίο που διδάσκεται η πρώτη, το πρώτο έτος λέει αυτά. Δεν θα αμφισβητούνται. Μάλιστα. Εγώ κύριε Ραυτόπουλε, μ' αρέσει ο μεστός σας λόγος που έχετε. Και σε αυτά που έχετε πει κατά καιρούς, ότι πού είναι εκείνες οι ωραίες οι εποχές μετά το 90. Πακέτα Ντελόρ γίνανε high look στο Γιώτα, Ναβάρα, και ξέρεις σε όλες, και τι γινότανε τότε, σε κάθε αγροτική περιοχή, σε κάθε επαρχιακή πόλη που υπήρχε και ένα μαγαζί, ξέρετε τότε, με ανήλικα, με όλο εκείνο και το προϊόν που ερχόταν από τις πρώην ανατολικές χώρες, έτσι. Ο καθένας δηλαδή μόλις έπαιρνε την επιδότηση που την ακουμπούσε, κύριε Ραυτόπουλε, με καταλαβαίνετε. Έτσι. Και σήμερα δεν παράγει τίποτα η Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε κύριοι, τα τελευταία 5 χρόνια που η Ελλάδα έχει μπει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το μνημονιακό καθεστώς, τι έχει γίνει πάνω σε θέμα γεωργικής παραγωγής και ανάπτυξης? Όχι μόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαστε στην Ελλάδα. Κοιτάτε, εγώ είμαι βολεμένος, είμαι οδηγός στην Κρυσάβα. Ναι. Στην ηλικία που είμαι και ερωτικός μετανάστης εδώ κάτω στην Καστέλα, έχω λύσει κάποια πρόβλημα. Κοίταξε, κανείς δεν είναι βολεμένος. Γιατί... Έτσι.
Απλά ακούω ένα παιδί 32 ετών που, πήρε, που έχει τελειώσει γεωπονική και είναι πολύ λυπηρό δηλαδή σε αυτή την νεολαία, σε αυτή την ηλικία. Να έχει, δηλαδή, να θέλει δηλαδή το παιδί αυτό να βρει δουλειά και να μην μπορεί να βρει δουλειά. Δηλαδή αυτά όλα τα χρόνια που σπατάλησε για να μορφωθεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο για να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, δεν μπορεί να δουλέψει. Πείτε μου τι παράγει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άκουγες προηγουμένως που είπα το παράδειγμα με τη γεωργική παραγωγή. Το άκουσα, αλλά πάλι δεν με καλύπτεις, διότι... Τι παράγαμε. Όταν γινόταν αυτά που έλεγες, είχε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ 87% και έβαλαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο δημόσιο. Αυτό παράγαμε. Αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι από εμάς τους ψηφίζαμε. Ορίστε. Αυτούς τους ανθρώπους και από εμάς τους το μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, πρόσεξε τι παράγαμε. Η παραγωγή σου φαίνεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εκεί έχει και τις υπηρεσίες, κυριολεκτικά στο εμπορικό ισοζύγιο. Έτσι, λοιπόν. Μέχρι να μπούμε στο ευρώ, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν, μάλλον όχι, μέχρι το 98 που συνδέθηκε η δραχμή με τις ισοτιμίες, έτσι. Λοιπόν, ναι, το εμπορικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελαφρά ελλειμματικό. Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω αυτή την κουβέντα που λέει ο κύριος Ραπτόπουλος, μας ακούνε και στον Εύωσμο και στο Κορδέλιο, πρόσεχε. Λοιπόν, αυτά που εισάγαμε ήταν περίπου όσα εξάγαμε. Ναι, θα σου πω με απλά, πολύ απλά λόγια. Ναι. Επειδή, εντάξει, είναι γνωστό ότι είμαι από δυτική συνοικία. Εγώ ακούσα από κάποιους φίλους, από έναν οδηγό που έχω ακούσει από ένα φίλο μου που ήταν οδηγός Δαλίκας, το 82-83 ο συγκεκριμένος έφερε καπνά από την Ξάνθη στη Γερμανία σε καπνοβιομηχανία. Πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα, παραμένει στη γραμμή σου, τα λέμε σε δευτερόλεπτα. Πάμε. Όλοι οι πατριώτες του όχι θα μας πούν την άποψή τους για τη χορήγηση ηθαγένειας στους μετανάστες, ρωτάει 109. Μήπως είναι πατριώτες της τσέπης, ρωτάει. Ο άλλος λέει γιατί δεν λέμε την αλήθεια, γιατί δεν λέτε ότι ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας είναι οι ηθοποιοί στο θέατρο που λέγεται Ευρώπη και οι σκηνοθέτες είναι οι μασόνοι, αυτοί που δίνουν εντολές. Είτε βγει ναι είτε όχι, λέει ο άλλος, εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ακυρώσει το προεδρικό διάταγμα ως αντισυνταγματικό και πάλι θα πάμε στη μάπα ένα πολύ σκληρό τσιπρόνιο. Και το capital control. Τι λέει. Μνημόνιο, ρε. Παρά το έγραψα λάθος. Ναι. Capital control. Αυτό capital control θα είναι πλέον στη μέρα στη διάταξη. Ο άλλος λέει. Απασχολούνται τρεις πάλι και εγώ ο ίδιος. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχω χάσει τον ύπνο μου. Α. Λέει. Συνεχίζεις, όμορφο αγόρι. Ναι. Και να το τελειώνω πολύ σύντομα. Σε μια αγορά, σε μια κοινωνία όπως ήταν που είναι η Γερμανία στο 85 εκατομμύρια, κάποιες εποχές έβρισκες και αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος. Σήμερα δεν τα βρίσκεις. Σήμερα κάνει η Ελλάδα εισαγωγή κολοκυθάκι από το Αϊτχόβεν. Και ελαιόλαδο. Με λιτζάνα. Πόσο ελαιόλαδο ρε παλικάρι που θα βγάλουμε στην Ελλάδα να το στείλουμε έξω και πόσες πατάτες θα παράγουμε για να έχει το κάθε τραπέζι του Έλληνα πατάτα το παιδί. Δεν είναι εγώ μόνο αυτό. Σου λέω, μέχρι το 98 ήταν ελαφρά ελλειμματικό το ισοζύγιο. Μετά άρχισε αυξανόταν και από το 2002 που μπήκαμε στο ευρώ, μείον 12. Το 2009 14%. Αυτό, παιδιά, μεταφράζεται σε 25 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αύξησε το δημόσιο χρέος. Και άλλο αυτό είναι το 1.300.000 άνεργοι, το επίσημο, και 2 εκατομμύρια ανεπίσημο. Λοιπόν, πρόσεξε, γιατί αυξήθηκε, διπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος από το 2002 μέχρι το 2009, σε 7 χρόνια. Γιατί η τράπεζα, το κράτος, ο ΔΙΧ, εξέδιδε ομόλογα, ναι, σαν εγγύηση, ναι, και οι τράπεζες δανείζονταν στο δεκαπλάσιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μας έδιναν εμάς διακοποδάνεια και πάρτε αμάξια, δάνεια για αμάξια. Ναι, γιατί η εύκολη ζωή, λοιπόν, και το εύκολο χρήμα που ήταν αυτό, πάντα παιδιά, στο αίμα του... Έγιναν τα δίδυμα ελλείμματα που λέει ο Στουρνάρας. Τώρα έχω ένα βίντεο στο YouTube, αν ακούγατε θα το έλεγε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι το ευρώ ήταν... Διπλασιάστηκε το δημόσιο χρέος και σε τι νόμισμα, σε ξένο, σε ευρώ. Όχι σε δραχμές, που σε δραχμές εμείς τώρα λέμε ο Ντράγκη να κάνει ποσοτική χαλάρωση, να τυπώσει χρήμα να δώσει. Εμείς είχαμε μόνοι μας το εργαλείο. Έλα εδώ ρε τράπεζα της Ελλάδος, τύπωσε. Γιατί να παρακαλάμε τους ξένους. Μέχρι, φίλος μου, μέχρι προχθές πριν από κάνα μήνα, 1,5, πήγε και έβγαλε λεφτά. Και ήταν κολαρισμένα. Κολαριστά. Ναι, ναι. Του φάνηκε παράξενο, λέει ρε καμότο. Όχι, συμβαίνει πολλές φορές. Ναι, γιατί ναι, κολαριστά. Και εμένα μου έχει τύχει, ναι. Είναι, λέει,
στον πάγκο αυτά. Δηλαδή τα αναπληρωματικά. Βγαίνουμε... Αποθεματικό δηλαδή. Αποθεματικά, ναι, ναι. Ναι. Mm. Και... Αλλά που είναι αυτές οι εποχές, κύριε Ραπτό, που λέμε με τα Ναβάρα, με τα 4x4, με τα High Lux, με τις αλυσίδες Φακαντόρο, ο Χρυσός μας παίρνει πιο κοντά. Πού είναι, ρε παιδί μου, παίζω χρηματιστήριο σήμερα. Έτσι. Πού είναι τα μαγαζιά, πόσα Ναβάρα έβλεπες εκεί στα μαγαζιά. Στα μαγαζιά που, εκεί στο αεροδρόμιο, κύριε Ραπτόπουλε, τι γινότανε. Oh. Δεν έβλεπες Πόρσε και Μπεμβέ. Μόνο Ναβάρα και High Lux έβλεπες. Πού πήγε αυτό το χρήμα. Επιδοτής όμως, κύριε Ραπτόπουλε. Και σήμερα όμως, κύριε Ραπτόπουλε μου, ψάχνει το παλικάρι να βρει άτομα για να μαζέψει την παραγωγή και δεν βρίσκει. Εγώ πάω πάντως. Πού να βρω. Εγώ, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ψηφίζω και πάω, άμα με θέλει. Τι να πάμε, τον Τζόρνταν με δίνει 20 ευρώ το 8ωρο. 25 ευρώ, κύριε Ραπτό, που λέμε για 8 ευρώ. Επόμενη γραμμή. Το νόμισμα λέει ένας πρέπει να προσαρμόζεται στην οικονομία. Αλλά εμείς για χρόνια τη δραχμή την υποτιμούσαμε επειδή δεν είχε κίνηση η Τσιμισκή. Όχι που έχουν για εξαγωγές. Τη δραχμή την υποτιμούσαμε γιατί υποτιμούσε και η Τουρκία, για παράδειγμα, οι ανταγωνιστές. Φτάνει. Πάμε. Φτάνει, ρε παιδάκι μου. Καλημέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Πριν μου πεις οτιδήποτε. Όχι, όχι, θα μιλήσω εγώ, λάθος κάνεις. Έχω κάποια μηνύματα για σένα. Καλημέρα στις γαλάζιες αξιαρχίες. Έχω μηνύματα για σένα. Αυτό που κάνεις είναι ανήθικο. Ναι. Εάν προσπαθείς εσύ προσωπικά να κάνεις ογραμματικότητα μέσω αυτού του γεγονότος, γελιέσαι. Εάν δεν μπορείς να είσαι πλέον στο αθλητικό ρεπορτάζ, παράλληλα και φύγε. Όσο και τον καλεσμένο σου, καλή πολιτική του σταθεροδρομία. Δηλαδή, Ραπτόπουλε. Για ποιον από τους δυο. Για τον καλεσμένο σου, καλή πολιτική του σταθεροδρομία. Δύο καλεσμένους. Για σένα, εάν δεν μπορείς να κάνεις αθλητική εκπομπή, πες δεν έχω τα κάκαλα να κάνω αθλητική εκπομπή. Και εκπροσωπώ τον κύριο Μπούζα, εντάξει. Γιατί πλέον εξαγριώθηκε και ο καπετάνιος του ραδιομεγάρου. Πείτε δεν μπορώ. Αφήστε τα καπέλα σας και φύγετε. Άντσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με αυτό που λέγεται αθλητισμός και πόσο μάλλον Ηρακλής. Εάν δεν μπορείτε φύγετε. Τι κάνετε, τον Μπούζα. Τον Μπούζα παριστάνετε. Για τις ανύπαρξες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαββίδης δεσμεύτηκε ότι Γραπτός ότι εγγυάται για τους παίκτες ρευστότητα. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Παίρνετε χαρτάκι. Σας προκαλώ εγώ, Εμμανουήλ Πασάκης, ό,τι θέλετε παίρνετε χαρτάκι για να μιλήσετε τις αλήθειες. Εγώ, ναι. Με 8 ανανεώσεις, 3 μεταγραφές, ναι. Ήδη, ένα μεταγραφή σήμερα, ναι. Και 6 μεταγραφές που έρχονται, κύριε Ραπτόπουλε, που έρχονται. Και θα σπάσουν τα τύμπανά σας. Ναι. Καλά, πλήρωσε το μυροφορίδι πρώτα. Παρακαλώ, κύριε, εσείς. Πλήρωσε το μυροφορίδι πρώτα. Τι να πληρώσω. Α, ένας φίλος του μυροφορίδι με λέει, πες το πάνω να προσέχει. Λέει. Να πάρει το μυροφορίδι, ναι. Θα τον περιμένουμε στο δικαστήριο. Να έρθει να καταθέσει μαζί με τον δικηγόρο του αυτά που θέλει ο μυροφορίδι. Θα έρθει και αυτός με παρέα, μου είπανε. Δεν θα έρθει μόνος του. Εγώ προσωπικά. Άντε, μπράβο, ναι. Ναι. Λάθος κάνεις, εγώ δεν μίλησα για καμιά παρέα. Ναι, δεν θα τον περιμένουμε. Το όνομά μου και το επίθετό μου έχει δικηγόρο και είναι και ο ίδιος στην ιστορία. Μάλιστα. 2 μήνες πριν μιλάω για το Μυροφορίδη. Λοιπόν, ας έρθει να αποδείξει ο Μυροφορίδης ή ο Μαυροφορίδης, όπως το φωνάζει ο κολλητός του ο Ραγκάτσης, ναι. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Για να αποδείξουμε κι εμείς λοιπόν τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Για να τελειώνουν αυτά με τον Ηρακλή. Ραπτόπουλε. Ναι. Σε έχουμε σε μία χούφτα. Ναι. Ή θα μιλήσεις ή δεν θα μιλήσεις. Ή θα παραιτηθείς το πρωί από το σταθμό ή θα μιλάς για πολιτικά. Μέχρι τώρα έβγαλε τα λαδίκια σου για μία ομάδα της γειτονιάς σου. Τώρα που η μία ομάδα ανέβηκε, η ισχυρή της πόλης... Ήρθε ο Όλσεν στον ΠΑΟΚ. Με το φυλακάρα.
Ρε φίλε, εσύ τι μιλάς, παρακαλώ. Σου δώσε κανείς το δικαίωμα. Εσύ τι για από σένα να το πάρω το δικαίωμα. Σου δώσε κανείς το δικαίωμα, ρε φίλε. Γιατί να το πάρω από σένα. Αν το πάρεις από μένα. Εσύ ποιος είσαι, δηλαδή, να πάρω εγώ το δικαίωμα από δεν σένα. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου, ρε φίλε. Δεν μου κάνεις. Δεν μου στάρει, ρε. Δεν μου κάνεις, ρε φίλε. Καλεσμένο. Το ένα και άλλο το άλλο. Τελείωσε. Πες ευγενικά. Πες ευγενικά. Πες ευγενικά. Πες ευγενικά. Δεν θέλω να μιλήσω με σένα, φίλε. Μιλάω με τον Κωστή ή με τον κύριο τον άλλον. Κοίταξε, αγόρι μου, εγώ σου έδωσα ευχή. Ποια είναι η ευχή? Η ευχή που σου έδωσα είναι καλή πολιτική σταδιοδρομία. Σε μένα. Αλλά επειδή σε μένα δεν περνάνε αυτά. Σε μένα. Δεν έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη πολιτική σταδιοδρομία. Εγώ δουλεύω. Μια χαρά είμαι. Είσαι παρακαλώ. Μια χαρά είμαι. Είσαι καλεσμένος εκεί. Γιατί, δεν σε πειράζει. Μικρόφωνο, εσύ τώρα μου κάνεις ηρωνία. Εσύ τώρα μου κάνεις ηρωνία το τηλέφωνο. Που είχαμε να κάνουμε εδώ μια εκπομπή. Μου τη λες. Τι ομάδα είσαι, και... ρε φίλε. Πάω και δεν το ξέρεις τι ομάδα είμαι. Ανύπαρκτος είσαι. Αν είμαι εγώ ανύπαρκτος. Εσύ με ένα τίτλο. Με ένα μαστραπά. Τι είσαι. Φίλε, θες να πω από εκείνο σου πω τι είμαι. Εγώ είμαι ανύπαρκτος. Ωραία. Πάμε. Για να δεις ότι είμαι και καλός άνθρωπος. Πάμε. Εγώ είμαι ανύπαρκτος. Εσύ με ένα τίτλο τι είσαι. Θέλεις να έρθω από εκεί εγγράφος να σου δείξω τους τίτλους του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ. Σε όλα τα χρήματα. Α, το πάμε έτσι. Με προκαλείς, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα τι μου λες τώρα, δηλαδή. Με προκαλείς. Αν έχεις δηλαδή εσύ 30 τίτλους στο στίβο, είσαι μεγαλύτερο σωματείο από τον ΠΑΟΚ. Σε όλα τα χρήματα είμαι μεγαλύτερο μέγεθος. Μήπως είσαι μεγαλύτερο μέγεθος του Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί τελευταίο το... καιρό νομίζετε, βασικά εσύ, ναι, όχι, ναι, μην πάρω το. Ναι, ότι ο Ηρακλής είναι ένα κλικ κάτω από την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Βγάλε τον πόνο σου, αγόρι. Θέλεις να έρθω με έγγραφα αυτή τη στιγμή? Τι να έρθεις με έγγραφα, ρε Μάνο? Έχετε πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Έχετε πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Δηλαδή, χαμηλά. Πρώην πασοξίεση. Εγώ είμαι 32 χρονών και δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Εσύ, άσε. Κάνε χασπί. Εσύ, προφανώς ήσουν εκεί κομματικός στρατός. Άσε με μένα. Εγώ αυτό που ψηφίζω. Εγώ αυτό που ψηφίζω. Δεν μπορεί να το ψηφίσει εσύ, αγόρι μου. Δεν έχεις το σθένος. Εγώ αυτό σου, που ψηφίζω είμαι, από τα 18 μου, δεν μπορείς. Δεν το διανοείσαι. Άσε τώρα, άσε με τώρα. Άσε με τώρα να μπει μεγαλύτερός μου, η γενιά που καταστρέφει στην Ελλάδα είσαι τώρα. Αντίπισε εμένα τώρα, είναι δυνατόν. Αντί να κάνεις την αυτοκριτική σου, να την πεις σε μένα. Μάζεψε το στόμα σου. Το δικό μου το στόμα που με ειρωνεύτηκες από την αρχή. Λοιπόν, μα σε παρακαλώ τώρα. Θα με πεις και Πασόκο, εμένα, Πασόκο, ναι. Στα χρυσά χρόνια του Πασόκ που ήσουν εσύ. Ντροπή, έλεος. Ντροπή. Εννοείται ντροπή. Θα σου εξηγήσω από κοντά την ντροπή ποιος θα την έχει. Ντροπή. Είναι αυτό που λέει. Άκου, αυτά εδώ όχι, εντάξει. Τι όχι. Τι κάνεις, δημοκρατικό είναι αυτό που κάνεις. Με λες εμένα Πασόκο. Εσύ με είπες. Και σου λέω είμαι 32 χρονών. Ραπτόπουλε, έχεις εκπομπή. Γελάς, Ραπτόπουλε. Δεν θέλεις το διάλογο, προφανώς δεν θέλεις το διάλογο. Ραπτόπουλε, έχεις εκπομπή. Έχω, γιατί να κάνω. Θες να τη χάσεις, Ραπτόπουλε. Εδώ θα χάσουμε τις κολλητές. Θες να τη χάσεις, Ραπτόπουλε, την εκπομπή σου. Μην ευριάζεις, ρε μα, μην ευριάζεις. Εσύ με προσέβαλες. Ραπτόπουλε, ναι. Κάνεις βήματα πίσω και λυπάμαι. Εγώ σε υποστηρίζω από το 2002. Είπα εγώ όχι. Κάνεις βήματα πίσω, Ραπτόπουλε. Με το να φέρνεις τον ένα και τον άλλο, δεν κάνεις δουλειά, Ραπτόπουλε. Εντάξει τώρα, να περάσει το μνημόνιο και να τα πούμε και τα άλλα. Άκου τώρα τι σου λέω εγώ. Άκου τώρα τι σου λέω. Μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τα τελευταία 4 χρόνια και μας πρίξατε τις σκυλιές στα κεφάλια και τα γενετικά όργανα. Κατάλαβες, Ραπτόπουλε, θα λες την αλήθεια. Είσαι υποχρεωμένος να πεις την αλήθεια, αλλιώς είσαι εκτεθειμένος στο λαό του Ηρακλή. Από σήμερα, Ραπτόπουλε. Και όταν λέω εκτεθειμένος, το εννοώ. Εσύ κοίτα να λες λιγότερα για το Μυροφορίδη, γιατί... Γιατί τι, δεν κατάλαβα, Ραπτόπουλε. Τι να φοβηθώ. Με λένε Εμμανουήλου Πασάκη, ας μου κάνει μήνυση. Εντάξει. Τι είπα για το Μυροφορίδη, Ραπτόπουλε. Πώς να, μέχρι πριν από λίγο τον υποστήριζε. Ας πάει στο δικαστήριο να αποδείξει την αλήθεια. Τι είπα εγώ για το Μυροφορίδη. Τι... Ό,τι θέλει και κατηδίαν.
Δεν μασάω εγώ από Μηνοφορίδη. Τέλειος. Από άνθρωπο που θα είναι αύριο μεθαύριο στη Βέρεια. Με εισήγηση του κυρίου Βρίζα. Δεν πιστεύω να του χαλάω τη δουλειά. Όχι. Έτσι είναι, κύριε Μηνοφορίδη. Σ' ακούει τώρα. Ας μου κάνει μήνυση λοιπόν. Όχι μωρέ, μήνυση θα σε κάνει και εσύ. Γιατί να μην μου κάνει, κύριε Ραπτόπουλε, τιμή μου είναι. Τιμή μου είναι το ότι αναδείχθηκε στον Ηρακλή με ένα γίγαντα που λέγεται Νίκος Παπαδόπουλος και μπερδεύει μια ομάδα τρεις μήνες για να ανεβάσει την ονοματική του αξιά. Εγώ είμαι αυτός που στην Καλαμαριά μέσα τον είπα, έλα εδώ ρε Παύλο, τι θέλεις, εγώ είμαι εδώ. Ήταν απαραίτητη, θα μου κάνει μήνυση. Ρωτάω. Καλά, δεν είπα τίποτα. Εγώ μιλάω λοιπόν. Τι κάνω του Μπέκα. Εγώ κάνω μιλάω του Μπέκα, ρε του λέγε. Δεν έχω τίποτα. Κάνω του Μπέκα. Bye. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε όποια ομάδα και αν συνεχίσει και τον ευχαριστώ για το έργο του. Αλλά ως εδώ ο Ηράκλης δεν είναι παιχνίδι κανενός. Κανενός Μυτιλινέου, κανενός Ρέμου. Αναβλήθηκε η συναυλία, έμαθα. Ράγιο Βαγεκάμα πάει ο Μηνοφορίδης. Απολύτως! Πού πάει? Ράγιο Βαγεκάμα. Βαγεκάμα. Βαγεκάνο. Ναι. Δεν τι ξέρω, Βαγεκάμα. Αυτό που λέει, ο Μηνοφορίδης στους αμέτρητους καφέδες που έχει πιει με τον Ραγκάτση, ναι, ο πρώτος που θα δώσει την είδηση θα είναι ο Ραγκάτσης. Πίστεψέ με. Έκλεισε, τα λέμε, για χαρά. Φτάνει. Επόμενη γραμμή. Μηροφωνή. Έλα, ραπ, εγώ είμαι η Μαρία. Γεια σου, ραπ. Γεια σου, ρε Μαρία, τι κάνεις. Τι κάνεις, καλησπέρα. Τι να κάνω. Να σου πω. Μιλάει ο Πύρος Δήμας εξ Αλβανίας για το δημοψήφισμα. Αυτό, ο κόσμος καίγεται και οι γριές χτενίζονται. Αυτό πες του Ηρακλήδεα του προηγούμενου. Ο κόσμος. Όχι, έκανες. Εντάξει, τώρα. Δεν είναι σωστό αυτό. Και κόψαμε, καλή κυρία, γιατί είπε τις γριές. Και άλλη φορά δεν θα τις ξαναπεί. Όχι, ρε, σταμάτα, ρε Κώστα. Είπε στους Ηρακλειδείς γριές. Μου έχει μείνει από εκείνο που είπε ο Ρίζος, ο Αυλονίδης στην, πώς τη λένε, στη Γεωργία Βασιλιάδου. Έτσι και ξαναπεί στον κοντό για τον Ρίζο. Και εμένα μου λέει, λοιπόν, είπε στους Ηρακλειδείς αυτή τη λέξη και δεν είχαμε. Δηλαδή γάβρι, βάζελοι, σκουλίκια, Τούρκοι, ξέρω εγώ, αυτά κόβονται, είναι. Κόβονται αυτές οι γριές και τα λοιπά. Δεν τα λέμε, πείτε ό,τι θέλετε. Επόμενη γραμμή. Θα εξάζεται πιο όμορφα. Θα είστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Καλημέρα, ναι. Όσοι είστε στις γραμμές, μιλάτε. Ευτυχώς που μιλήσαμε το Μάνος και μιλήσαμε λίγο για μπάλα, έστω και λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Λίγο πιο ευσύνοπτα θα μπορούσαν να είναι οι γραμμές. Πώς τα είπατε, κύριε? Λίγο πιο σύντομη θα μπορούσαν να είναι. Συγγνώμη, ναι. Ο Κούπερ, όταν είχε έρθει στον Άρη, ναι, έπαιξε πρώτο μάτσο εκτός έδρας στην Τούμπα. Ναι, και έφαγε ντόρτι. Έκανε δε το ίδιο λάθος ακριβώς στα play-off. Ναι, θυμάμαι. Μπράβο. Του χρόνου όμως έπαιξε 4-1-4-1 και κέρδισε. Βεβαίως και το είχε κάνει και στην Καβάλα την πρώτη αγωνιστική. Είχα πάει παρανομικά και είδα. Ναι, βεβαίως. Άκουσα, θέλω να φτάσω. Ο Παναγούλιας το 94, ναι, έπαιξε 3-5-2 έχοντας μπροστά Μαχλά Σαραβάκο. Ναι. Πόσα γκολ φάγαμε στο Μουντιάλ? 11-0. 4-4-2. 10-0. 10-0. 4 ένα μάτς, 4 το δεύτερο, 2 το τρίτο. Ο Ρεχάγκελ όμως όταν κατάλαβε τι ομάδα έχει, πήρε το Euro. Θέλω να πω, στη ζωή πρέπει να καταλαβαίνεις τις δυνάμεις σου και ανάλογα να φτιάξεις. Ανάλογα να πράττεις, άμα είσαι προπονητάρα, βέβαια. Οι Έλληνες δεν έχουν καταλάβει σε ποια χώρα ζούνε και δυστυχώς ακόμα και τώρα τα βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Θέλω να πω ότι όλα συνοψίζονται στην κουλτούρα. Ο τελευταίος Έλληνας νιώθει ότι δικαιούται τα πάντα. Ας πούμε, αν μπει σε ένα ταξιτζί και του πεις, ρε φίλε, πόσα λεφτά πιστεύεις ότι δικαίωσε να βγάζεις το μήνα? Ναι. Θα σου πει να μην βγάζω 2-2,5 χιλιάρια. Θέλω να πω, ο καθένας θέλει για τον εαυτό του τα καλύτερα. Ναι, έχει πολύ εξοχικό, θέλει δύο σπίτια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και πάντα και πολλά να παίρνεις, πάντα θέλεις παραπάνω, λοιπόν, και νομίζεις ότι αξίζεις και παραπάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα μπαίνουν 60 ευρώ στα ATM και εμείς τα θεωρούμε κατάδια. Υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο κάποια στιγμή να παίρνουμε 20 ευρώ από το ATM, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε.
θεωρούμε δεδομένο ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπέρτατη ανάληψη. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ, τώρα. Το 600-800 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, δυστυχώς, και δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας στην πιο κρίσιμη φάση που έχουμε φτάσει. Ρε παιδιά, ναι, κλεμμένα είναι τα λεφτά. Όχι, όχι, όχι. Δικά τους είναι. Μπορώ να συνεχίσω. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ο τσίπ μου θυμίζει πολύ έντονα Super 3. Ναι, το παλιό όμως. Δεν υπάρχει παλιός καινούριος, Κωνσταντίνε, είναι ένα πράγμα. Έχω μια πληροφορία ότι οι καινούργοι δεν ανακατεύονται στο φέρε για μένα μπάρμπα. Είναι δηλαδή πιο... Δηλαδή ένας που πήγε εντάξει, ασφάλεια στον Άρη και ήταν σουπεράς, οι άλλοι σουπεράδες το διώξανε. Εντάξει. Εντάξει, γιατί να λέμε, εγώ δεν θέλω να δικώ κανέναν. Σε παρακαλώ, για την οικονομία της κουβέντας, το παλιό Super 3, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ότι αγαπάει, μοιραία έχει συνδεθεί με το σύνδεσμο, μοιραία, περισσότερο από ό,τι με την ομάδα. Έχει συνδεθεί λοιπόν αυτός με το κόμμα του και την ιδεολογία του πιο πολύ από ό,τι με τη χώρα του. Αυτό μπορεί να αποβεί καταστροφικό υπό την έννοια ότι δεν θα κάνει πίσω μπροστά στα ιδεώδη του. Άρα αυτός είναι έρμεο κάποιας αιμονής. Το είπανε πολύ αυτό, να ξέρεις που λες. Τσίπρας δηλαδή. Ότι προτίμησε να μην τα σπάσει με το κόμμα του παρά να φέρει μια συμφωνία την οποία δεν υπογράψει το ίδιο. Μπορεί όμως και οι υπόλοιποι να βρεθούμε έρμεο από αυτή την πολιτική είναι κάτι το οποίο τώρα που μιλάμε, σήμερα Τετάρτη, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Αλλά μπορεί σε τρεις εβδομάδες το Μετρόπολος να πει θα δουλεύετε αμυστή. Και έτσι να κάνεις μόνο εσύ εκπομπή για λίγο και μετά να μην κάνεις ούτε εσύ και να έχει μουσική. Και να λέμε, μα ήταν δεδομένο ότι θα ακούω Ραπτόπουλο και να μην μπορώ πια να ακούω. Δηλαδή, λίγο πέρα από τη μύτη μας παιδιά, γιατί είμαστε σε αδύναμη φάση και αντί να παίξουμε 4-5-1, έχουμε βάλει δύο center four μπροστά. Αυτό ήθελα να πω, καλό βράδυ. Ναι, για να το κάνουμε ναι, 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 το κατάλαβαν λίγοι. Θέλει να το κάνει Κωνσταντάρας, αλλά πάμε για Τζανετάκος, ξέρεις. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή το θέμα είναι πολιτικό και δεν είμαι Έλληνας, μπορώ να πω τη γνώμη μου. Αφού φίλε, δεν έχουμε, τι... πλάκα κάνεις, είναι δυνατόν. Ίσα ίσα μπορεί να έγινες και καλύτερος ουδέτερος παρατηρητής των γεγονότων. Και πιο αντικειμενικά λοιπόν, μπορώ να πεις. Άκου λέει. Για μένα λοιπόν, είναι οικονομικό και όχι πολιτικό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι, για πες το. Λοιπόν, το 90 στην Αλβανία άλλαξε το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, έχουν περάσει 25 χρόνια και η χώρα δεν έχει ορθοποδήσει. Αυτή τη στιγμή ισοτιμία 1 ευρώ με το λέκι είναι 1.400. Ναι. Θέλετε η Ελλάδα να φτάσει εκεί? Όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Δεν θα είναι έτσι. Υπάρχουν μελέτες για την υποτίμηση και δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας από αυτούς που το έχει η βουλευτίνα του, το του ποταμιού έβγαλε νόμισμα της Ζιμπάμπουε. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Δεν είναι έτσι, όχι. Υπάρχουν μελέτες και τέλος πάντων, για συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, εγώ που ζω εδώ δεν θα ήθελα η χώρα αυτή να περάσει αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 25 χρόνια και ακόμα η Αλβανία είναι όχι στην ίδια κατάσταση, αλλά όχι και πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε μπροστά και όχι πίσω. Ναι, κοίταξε, αυτό που γίνεται όμως, να μην ζήσουμε την μετάβαση, αυτό που λες. Αυτό που γίνεται που οδηγεί όμως, ξέρουμε? Κοίταξε, θα είναι μια από τα ίδια και λίγο χειρότερα. Να σου πω λίγο που οδηγεί, πρόσεξε. Είναι 3 εκατομμύρια... Η γνώμη μου είναι ότι στα ίδια και λίγο χειρότερα. Πρόσεξε, είναι 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι που θα φτάσουν να παίρνουν 300 ευρώ. Συγγνώμη λίγο να σε διακόψω. Όταν άλλαξε το σύστημα, οι τράπεζες δεν κλείσανε. Οι συντάξεις πληρώθηκαν κανονικά και όσοι δουλεύαν οι μισθοί πληρώθηκαν κανονικά. Πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ. Ναι, μεν έχουν μπει τα λεφτά, αλλά δεν τα παίρνει ο κόσμος. Λογιστικά έχουν μπει, δεν μπορεί να τα πάρεις, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι λίγο χειρότερα αυτό που συμβαίνει εδώ. Έτσι πως το περιγράφεις που ήταν ανοιχτές οι τράπεζες και μπορούσες να πάρεις λεφτά, ναι, είναι χειρότερα. Δεν ήταν χρεοκοπία στην Αλβάνια. Ούτε η Ελλάδα έχει χρεοκοπία αυτή τη στιγμή. Έχει. Ελεγχόμενη χρεοκοπία. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει χρεοκοπία. Επίσημα δεν έχει χρεοκοπία η Ελλάδα. Κήρυξε το δούνο του χθες σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρόσεξε, εσύ λες για στάση πληρωμών χώρα. Χρεοκοπία. Αλλά χρεοκοπία είναι πληρωμών. Και όταν δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος όπως είμαστε εμείς. Επίσημα δεν έχει κάνει στάση. Ορίστε. Δεν έχουν δώσει ακόμα χρεοκοπία για τη χώρα.
Εκεί πάει όμως. Ναι, ναι, μπορεί να πάει και πολύ χειρότερα. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Ποιος θέλει να γίνει όπως η Αλβανία και όπως οι άλλες γειτονικές χώρες. Λοιπόν, να σου πω λίγο που οδηγείται η Ελλάδα. Θέλεις να ακούσεις. Θέλετε η Ελλάδα να γίνει το μαύρο πρόβατο. Εγώ που είμαι ξένος και δεν θα το ήθελα αυτό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Mm-hmm. Πρόσεξε, 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα φτάσουν να παίρνουν μόνο την εθνική σύνταξη γιατί τα ταμεία θα διαλυθούν. Και δεν προλαβαίνουν την ιδιωτική ασφάλιση. Η οποία τώρα είναι 345 ευρώ. Υπάρχει 1.300.000 άνεργοι. 400.000 οικογένειες δεν έχουν εργαζόμενο. Που πάει να πει οι περισσότεροι είναι είτε συνταξιούχοι και κάποιοι άλλοι θα είναι εισοδηματίες. Εν ολίγης θα φτάσει σε σημείο τουλάχιστον 5 εκατομμύρια να παίρνουν από 0 ως 345 ευρώ, το οποίο θα μειωθεί κι άλλο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Που οδηγούμαστε. Άστο για άλλη μέρα. Επόμενος φίλος. Άστο για άλλη μέρα. Βάρε το κλίμα πάλι. Ναι, 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 δεν πειράζει. Πάμε προς το τέλος. Καλημέρα. 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 Τελικά ο λόγος είναι πάσοφος. Γιατί λέει σε κάθε χωριό υπάρχει ένας χάζος. Το κλείνω αυτό. Ναι, αρέ, τα νούμερα που διάβασες προηγουμένως ανταποκρίνονται στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτά γίνανε το τελευταίο πεντάμηνο. Ποια νούμερα? Δεν διαβάσαμε νούμερα. Αυτά που διάβασες, το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Όχι, όχι, δεν το πάω κομματικά. Δεν το πάω κομματικά. Εγώ πάω σε ποια κατάσταση είναι η κοινωνία τώρα. Δεν το λέω ότι έγινε σε 5 μήνες. Εγώ θέλω να το πάω. Εσύ δεν το πας, εγώ σε έκανα. Εγώ το λέω. Εδώ και 5 χρόνια έγιναν αυτά. Ακριβώς. Επομένως η πτώχευση δεν έγινε τώρα. Η πτώχευση είναι εδώ και 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Δεν μιλάω κομματικά, μόνο με οικονομικούς όρους. Αντιλαμβάνομαι, Λεβέντη μου, γι' αυτό σε ρώτησα απλά τα νούμερα πότε δημιουργήθηκαν. Και να σου πω κάτι. Ουσιαστικά δημιουργήθηκαν από το 2002, γιατί υπήρχε κρυφή ανεργία. Θυμάσαι τις 300.000 με μπλοκάκια και stage που απέλησε εν μία νυχτή ο Παπανδρέου. Ήταν κρυφή ανεργία. Για πες. Απλά θέλω να καταλήξω στο εξής. Υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο περπατάνε τα τελευταία 5 χρόνια. Έτσι. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και θέλουν αυτό το μονοπάτι να το σβήσουν. Να μας οδηγήσουν κάπου αλλού. Δεν ξέρουμε πού. Έτσι. Είναι ένα αδιάβατο μονοπάτι. Μας ενδιαφέρει να ψάχνουμε να βρούμε το όνειρό μας ή το δίκαιο μας σε ένα μονοπάτι που θα φτιάξουμε μόνοι μας ή να πάρουμε την πεπατημένη. Γιατί ξεχάστηκαν πολύ εύκολα. Όπα, είπες πεπατημένη. Ποιο κράτος με αυτά που κάνουμε εμείς ορθοπόδησε. Μισό λεπτάκι. Δεν υπάρχει παράδειγμα. Πώς δεν υπάρχει. Ποιο? Υπάρχει Αργεντινή, Βραζιλία. Όχι, όχι με τα δικά μας. Όχι με το δικό μας σύστημα που έχουμε εδώ και 5 χρόνια. Άσε το δικό μας σύστημα. Μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο άλλο αυτό. Έτσι, λέμε. Ναι. Χώρια που η γεωπολιτική μας θέση είναι τελείως διαφορετική από τις χώρες της προαναφερθής. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Εγώ θέλω να απλοποιήσω την επιλογή του κάθε Έλληνα σκεπτόμενου. Έτσι. Από τη στιγμή που ο Σαμαράς και ο Θοδωράκης θέλουν αυτό, εσύ απλά κάνεις το άλλο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Όσοι θέλουν την αποδέχονται, όσοι θέλουν με βρίζουν. Αλλά εγώ το απλοποιώ το πράγμα. Μάθα στη γυμνάσιο κάτι πολύ απλό που θυμάμαι από εκείνα τα χρόνια. Με την ισάτωπο απαγωγή πας. Όταν θέλει αυτός κάτι, εσύ πρέπει να κάνεις το αντίθετο γιατί θα σε οδηγήσει σε καλύτερο δρόμο. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στον τελευταίο κύριο. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ ομιλώ. Εσύ ομιλείς. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρέα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια απλά. Καταρχήν, πριν ένας φίλος που βγήκε και είπε ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες, αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ παίρνω από περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας με σταφύγια και έτσι, δεν μπορούμε να βρούμε ούτε για δείγμα. Πόσα τάλα να δίνεις? Και 25 ευρώ όπως είπε ο κύριος. Δεν άσχημα. Ούτε για δείγμα δεν βρίσκουμε. Μετά έχω να πω δύο πραγματάκια. Κολλάς λοιπόν, και ένσημο. Και ένσημο βέβαια. Και ένσημο. Λοιπόν, δύο πραγματάκια έχω να πω. Πριν να μπούμε στο ευρώ, εξάγαμε
διάφορα προϊόντα, να μην αρχίσω τώρα να λέω. Τώρα εισάγουμε λεμόνια, σίκα, λάδι. Αυτοί στο τέλος, μόνο θάλασσα δεν μας έχουν βάλει να εισάγουμε ακόμα. Μόνο τη θάλασσα δεν μας έχουν βάλει να εισάγουμε ακόμα. Λοιπόν, γενικά η Ευρώπη, είτε ναι είτε όχι το δημοψήφισμα, είναι εντελώς μια δημοκρατική διαδικασία και πρέπει να το σεβαστούμε. Αρκεί να μην έχουμε την αποχή. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ευρώπη πλέον έχει γίνει μια μεγάλη επιχείρηση. Ο Τσίπρας, ενώ καλά τα έλεγε, και όλες αυτές οι κυβερνήσεις, θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν έχουν ακουμπήσει, δεν έχουν ακουμπήσει τα 30 χρόνια τους εφοπλιστές και το κεφάλαιο. Και όλοι κάνουν του μπεκί ψιλοκομμένο. Ξέρεις γιατί. Και τώρα, γιατί οι δανειστές, κακά τα ψέματα, άμα εγώ πάω στο Ραπτόπουλο και τον πω Ραπτόπουλο, δώσ' μου 1000 ευρώ, δεν θα πει και ο Ραπτόπουλος, ένα δώρο μεγάλε, πού θα τα φας τα 1000 ευρώ. Όπως είπε και είχε δίκιο ο προηγούμενος κύριος, στα κοριτσάκια ανατολικού μπλοκ και από εδώ και από εκεί, στα γαρίφαλα, οι επιδοτήσεις και όλα αυτά, θα μου πεις οι Ευρωπαίοι δεν ξέρουν που τα τρώγαν. Με μαθηματική ακρίβεια πηγαίναν όλα αυτά. Για να έρχεται μετά ο Βούλγαρος και ο Γερμανός και ο Α και ο Β και να σου αγοράζει την Ελλάδα, τον ορυκτό πλούτο και τι έχει να επακολουθήσει. Να σου πω γιατί δεν ακούμπησε τους εφοπλιστές. Γιατί την επόμενη μέρα θα είναι στο δρόμο, αν έχουμε τώρα χ ανέργους θα έχουμε 5 χ. 5 χ θα έχουμε, γιατί όποιος είδε τα πραγματικά μέτρα που προτείνουν οι δανειστές, έχει μέσα φορολογία των εφοπλιστών, αυτοί που έχουν καράβια. Του τραβήξαν του Τσίπρα φαίνεται τα φτάκι και οπ, σου λέει τι κάνουμε τώρα. Δεν είμαι ούτε άκρα δεξιά ούτε άκρα αριστερά, έχω ψηφίσει πολλές φορές, αλλά αν δω Θοδωράκι πρωθυπουργό, όχι θα φύγω, μπουσουλώντας θα φύγω. Έχουν φύγει όλοι οι επιστήμονες, έχουν φύγει γιατί δεν βγάζουν άκρη. Παίρνει ο άλλος και λέει θα ψηφίσω ναι, καλά κάνει και θα ψηφίσει ναι. Και παίρνει 400 ευρώ μισθό ή φωνάζουν για τα ATM. Δηλαδή αυτοί όλοι μπορούν και βγάζουν 60 ευρώ κάθε μέρα. Δηλαδή παίρνουν 1800 ευρώ καθαρά. Να μας δανείσουν και εμάς άμα παίρνουν 1800 ευρώ και βγάζουν 60 ευρώ κάθε μέρα. Δεν μου λες να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι... Ό,τι θέλεις, άλλο. Οικονομικά θέλεις. Ξέρεις, μπορεί να ασχολούμαστε με έχεις τα υπόψη σου ότι... πανεπιστήμια βγάλαμε. Έχεις υπόψη σου ότι μια εταιρεία ΑΕ μπορεί να δηλώσει έδρα στο εξωτερικό και να μην φορολογείται εδώ. Ό,τι θέλει, φίλε μου, ξέρεις αυτό. Φίλος μου και πολύ, πολύ φίλος, αναγκάστηκε ο άνθρωπος και άνοιξε εργοστάσιο στην Τουρκία. Λοιπόν, πόσο χρειάστηκε για να πάρει άδεια. Πόσο λες χρειάστηκε? Μια εβδομάδα. Δύο μέρες. Μα κοίταξε. Τόσο λίγο, Ήθελε να βάλει ένα πρόγραμμα στο εργοστάσιο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο στήχιζε 20.000 ευρώ. Εσύ μιλάς για εισαγωγή επενδύσεων, έτσι, κάνει η Τουρκία. Εδώ έχουμε εταιρείες και φεύγουνε. Έχουμε ανοιγμένες. Όλα, ωραία και καλά. Παιδεύτηκαν τα φορολογία που θα θέλουν να βάλουν τις εταιρείες και προκαταβολή του φόρου. Εγώ θέλω να ανοίξω μια εταιρεία και θα προκαταβάλω το φόρο. Πού το είδαμε αυτό? Η Τρόικα αυτό το ζητά. Πράγμα, οι θεσμοί. Σε μια σοβαρή χώρα της Ευρώπης το είδαμε. Μου είχε τη Σικελία με 8% ΦΠΑ και εμένα από το 13 θες να μου το πας 23. Δηλαδή πάνε με μαθηματική ακρίβεια για πλήρη αφανισμό της χώρας, εξαθλίωση. Ακριβώς. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε εδώ πέρα για δηλαδή κάτι για κομμάτα. Ναι, για φρουφρού και αρώματα. Για φρουφρού και αρώματα, όπως δηλαδή να τρελαίνεσαι. Τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Τι να πιάσει, λέγαμε πριν για το ποδόσφαιρο. Να γίνει ένα δημοψήφισμα και να λένε, έτσι ακριβώς είναι, γιατί και το ποδόσφαιρο είναι μια μικρή κοινωνία. Να γίνει δημοψήφισμα, άμα γινόταν δημοψήφισμα και λέγανε θέλουμε ναι στην όλη παράγκα του Μαρινάκη ή όχι. Θα βγάζανε 2 εκατομμύρια ναι οι Ολυμπιακοί. Δεν μου λες, μοιάζει το ποδόσφαιρο με την πολιτική? Εγώ λέω ότι μοιάζει. Βέβαια, το ποδόσφαιρο ένα σπίτι είναι. Πάρα πολύ ένα μοιάζει. Σπίτι είναι. Όπως λειτουργείς μέσα στο γήπεδο, ή θα είσαι μάο-μάο, ή θα είσαι σωστός, ή δεν ξέρω τι άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για να το κλείσουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος,
Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει λεφτά μόνο από τους ξένους, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Μπορεί να είναι κακό. Στη Ρωσία πήγε, τους στείλανε πάλι πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κίνα το ίδιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς μέσα σε αυτό το μοτίβο. Καλά, ο Πούτιν θα δώσει σε κρίση δικιά του λεφτά σε εμάς. Οι Ρώσοι δίνουν λεφτά μόνο εφόσον έχουν κάτι στα χέρια τους. Το ίδιο παθάνε και οι Κύπροι πριν από 3 χρόνια με τον αγωγό. Με το αέριο. Τους είπε όταν βγάλε το αέριο, αρχή του τέλους. Τότε... θα σας δώσω και λεφτά. Ο Αμερικανός τους τράβηξε όλους τα αυτοί. Η αρχή του τέλους ήταν αυτός ο αγωγός. Αλλά το θέμα δεν είναι να μην πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη. Και αυτοί έχουν τα δίκια τους. Το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε. Να γίνει άρση της ασυλίας. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Είναι εσωτερικό θέμα αυτό. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και μέσα στη χώρα σου. Πρέπει να αλλάξουμε παιδεία. Παιδεία πρέπει να αλλάξουμε. Να έχει ανταγωνιστικότητα η οικονομία, αλλιώς δεν κάνεις τίποτα. Άσε την μια χαρά ανταγωνιστική μπορούμε να γίνουμε. Είσαι μια από τις 3 χώρες του κόσμου που παράγει προϊόντα που δεν μπορούν να τα παράξουν οι άλλοι. Ο Κρόκος Κοζάνης έξω πυροβολάει. Γιατί είναι υγιής ο συνεταιρισμός μέσα και δεν λέει άλλος βάλ τον αδερφό μου, βάλ τον ξαδερφό μου. Γιατί είναι υγιής ο συνεταιρισμός. Δεν μπορείς να παράξεις λάδι που έρχεται και στο παίρνει ταλός τζάμπα και το πουλάει 2 φορές πάνω. Τι είναι ο Έλληνας δηλαδή, είναι βλάκας έξω γιατί διαπρέπει. Και κάτι τελευταίο και κλείνω. Άκουσα, βγήκε μια έρευνα, τέλος ένα post, ότι λέει θέλει η Τουρκία να βοηθήσει την Ελλάδα. Αυτό να δω και να αυτοκτονήσω μετά. Βγήκε ένας... Θέλει η Τουρκία να βοηθήσει την Ελλάδα. Ξέρεις πώς έγινε ποιος αυτό. Ποιος κρύβεται από πίσω. Μήπως η Αμερική. Θα σου πω. Βγήκε ο Κούρδος αυτό να δούμε παιδιά. Τι να πω. Δεν εντάξει, ξέρω τώρα αυτά είναι για να περνάει η ώρα. Βγήκε ένας Κούρδος απλά και είπε ότι εμείς μπορούμε ας πούμε, να πληρώσουμε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ του δούνου του προς την Ελλάδα. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Πάντως ο Έλληνας έχει γίνει καλοπερασάκι. Έχει βολευτεί στο καπέτο και έχει καταλαβεί τόσο πράγμα. Χάθηκες. Τελειώσαν τα χάπια του Μάνο από ό,τι κατάλαβα, λέει ένας φίλος. Μάνο, γελάμε μαζί σου πιο πολύ και από τον Άδωνη. Τίτλους έχεις μόνο στο Στίβο. Πολλές φάπες φέτος και αγωνιστικά και οπαδικά. Μάνο, αν τρολάρεις έχει καλός. Αν όχι, τι να πω. Η πατρίδα μας καίγεται και εσύ λες να μιλήσει ο ράπ για τον Μπουλούτ. Κάνεις αντιπαθητικό τον Ηρακλή μας. Ένας φίλος μας ακούει από το 2004 κάθε βράδυ. Και δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, αν και η γυναίκα μου με κράζει και μου λέει αμάν με το Ραπτόπουλο, λέει ένας φίλος. Πάμε στο όχι δυνατά Ραπτόπουλο, λέει, για πες μας λίγο εσύ που μας μιλάς με τον κόσμο, τι θέλουν πιο πολύ, ναι ή όχι. Από την Κόινο φίλος, λέει, Κος, είναι από το νησί της Κου. Είναι από το νησί της Κου. Της Κο, είναι Κο της. Έχεις πάει στην Κο, ωραίο νησί είναι. Όχι στην Κο δεν έχω πάει. Ωραία. Έχω πάει στη Ρόδο. Στην Κο δεν έχω πάει. Είναι πολύ ωραίο νησί, ναι. Κώστα, ξέρεις, το πρόσεξα. Εκείνο. Δεν έχω πάει. Ωραίο. Δεν έχω πάει. Ωραίο. Η Σαντορίνη που πήγα δεν μ' άρεσε καθόλου. Σαντορίνη δεν έχω πάει. Να μην πας. Ξέρεις τι πρόσεξα τώρα με αυτό το. Αυτό με την κρίση, με το. Ότι παίρνουν πολλοί για πρώτη φορά τηλέφωνο που δεν είχαν ξαναπάρει. Σε όλες τις εκπομπές και στη δική σου. Είναι ακροατές, μάλλον. Που μόνο είναι, είναι ακουστικοί. Ναι. Και τώρα ένιωσαν την ανάγκη. Έχουν ταλκαδιαστεί παραπάνω. Να βγουν να μιλήσουν για πράγματα τα οποία εμείς για 15 χρόνια δεν μιλήσαμε ποτέ. Έτσι. Εμείς πάντως θα παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε. Εγώ το μόνο που μπορώ να δίδω στην κοινωνία είναι τι βλέπω κάθε μέρα. Το τι ακούμε από τις τηλεοράσεις, τι βλέπουμε κάθε μέρα. Και τι έχουμε να δούμε. Και θα δούμε πολλά πράγματα. Κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι θα γίνεται πιο σκληρή. Κάθε μέρα που περνάει θα γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι ακριβώς. Αυτό δυστυχώς. Βλέπω, δυστυχώς. Λοιπόν, θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ που με δέχτηκες. Μοιάζει και εμένα προπονητή. Ποιον? Με τον Τζιόλ, ίδιος ο Τζιόλης είσαι. Ναι. Δεν το έχουν πει. Ναι, του φέρνει. Ίδιος. Είναι λίγο πιο αδύνατος όμως. Ο Τζιόλης είναι λίγο πιο αδύνατος. Ναι. Ναι, λίγο, ναι, λίγο. Έχω το φαγητό δεν το κόβω. Τέλος πάντων. Ναι. Άντε. Και αυτό απόλαυση. Ναι. Άντε, απόλαυση. Και αυτό φάτε ό,τι έχετε τώρα, ξέρω κτλ. Και ψυχραιμία. Σωστό. Και ψυχραιμία για την Κυριακή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 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 Την Κυριακή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.